Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε Άγιε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, σεβασμιότατε αρχιερείς, θεοφιλέστατε, σεβαστοί καθηγούμενοι, οσιότατοι μοναχοί και γερόντισσες, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιεραποστολής αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή και χαρά και σας καλωσορίζει στην απόψινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον μακαριστό γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Είναι αλήθεια ότι οι Άγιοι δεν έχουν ανάγκη από παρόμοιες εκδηλώσεις για να τους τιμήσουμε. Μάλλον εμείς έχουμε ανάγκη από τις πρεσβείες τους και από το παράδειγμα και από την Αγία Βιωτή τους. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι χρειάζεται και η τιμή και είναι οφειλωμένη η απόδοσή της. Έτσι λοιπόν διοργανώνεται η απόψινή εκδήλωση. Θα αναφέρω τους χαιρετισμούς τους οποίους μας έχουν στείλει μέχρι στιγμής 3 αρχιερείς και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Είναι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης, τον κύριο Παύλο. Είναι από τον Σεβασμιότατο Θυγών και Λεβαδίας κύριο Γεώργιο και από τον Σεβασμιότατο Θεσσαλιότητος και Φαναριοφερσάλων κύριο Τιμόθεο. Απευθύνονται τα μηνύματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Την εκδήλωσή μας θα ανοίξει η Βυζαντινή Χοροδία του Πρωτοψάλτου κυρίου Γεωργίου Κακουλίδη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένας χαιρετισμός από την πρόεδρο του ομίλου, του Χριστιανικού Ομίλου Ιεραποστολής, την κυρία Μαρία Γεωργούλα. Ο κύριος Κακουλίδης με την χοροδία του λαμπρύνουν την απόψινή μας εκδήλωση και τους καλούμε να ανεβούν στο βήμα. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες. Το θείο μυστήριο, το κεκριμένο από αιώνες, το άγνωστο ακόμα και στους αγγέλους και αρχαγγέλους, αποκαλύπτεται τώρα στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού στην Βηθλεέμ. Θεός σεσαρκωμένος με ασύχητη ένωση της Θείας και ανθρώπινης φύσεως στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Λόγου. Και τι προήλθε από αυτό? Ο Θεός κατέβηκε μέχρι τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να εξωθεί μέχρι τον Θεό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Το γεγονός αυτό της άρθρωσης του Θεού Λόγου, η Ορθόδοξη Εκκλησία το διδάσκει διαχρονικά μέσα από τη λατρεία της, που αποτελεί το ασύχαστο στόμα της, θεολογώντας και οδηγώντας βιωματικά τους πιστούς στην εμπειρία της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου. Η Ορθόδοξη Λατρεία περιέβαλε το θαυμαστό γεγονός της άρκωσης, το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου, με μοναδικούς σύμβους, εξιστορώντας και ερμηνεύοντας θεολογικά το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Μέσα από αυτούς τους σύμβους αφουγκράζεται ο πιστός όλη τη θεολογία της γέννησης, βιώνει το δόγμα της ενανθρώπισης, κατανοεί και διδάσκεται τη μοναδικότητα αυτού του μυστηρίου. Οι ύμνοι των Χριστουγέννων με περίτεχνο τρόπο πλέκουν την θεολογική σκέψη με την εξιστόρηση της άρκωσης, διαμηνύουν με ξεχωριστή βυζαντινή μουσική μελωδία την θεολογική σημασία του γεγονότος της γέννησης. Ένα ελάχιστο δείγμα αυτής της ξεχωριστής βυζαντινής μουσικής μελωδίας θα επιχειρήσει να δώσει την απόψινή βραδιά η βυζαντινή χοροδία του κυρίου Γεωργίου Κακουλίδη, με επιλεγμένους ύμνους από τις ακολουθίες του Εσπερινού, των Ωρών, που ψάρονται την παραμονή της εορτής, καλύπτοντας και τους 8 ήχους της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής παράδοσης. Η αρχή γίνεται με τους σειρμούς του κανόνα της γιορτής, τις γνωστές καταβασίες, που ψάρονται σε πρώτο ήχο,
Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Θεός όν ειρήνης, πατήρ κτιμών της μεγάλης βουλής σου τον άγγελο. Καθώς και την ενάτη οδή του κανόνα των Χριστουγέννων, που ψάρονται στον όρθρο της εορτής. Μυστήριον ξένων ορώ και παράδοξο. Oh.
μέγα και παράδοξο, θαύμα τετέλεστε σήμερα. Το ιδιόμενο σου οίκο δεύτερο, ψαρούμενο στα απόστηκα του Εσπερινού της Ερωτής. Καταδεικνύει τη μοναδικότητα του μυστηρίου της άρμωσης, τονίζοντας το υπάρθενο της Παναγίας Μητέρας και τη θεϊκή φύση του Θεού Λόγου, που σαρκούμενος δώρησε στον κόσμο την αφθαρσία και σωτηρία. Μέγα και παράδοξο, θαύμα, τετέλεστε σήμερον. Ήχος δεύτερος.
που ψάλλεται στη δική του μελωδία, έχει τη δική του μουσική εκτέλεση και δεν ακολουθεί τη μελωδία άλλου τροπαρίου. Εξεπλήτετο ο Ηρώδης, ορών των μάγων την ευσέβεια, ιδιόμελο των ορών σε οίκο βαρύ. Oh.
πιστήν που εγεννήθη ο Χριστός. Κάθισμα ψαλόμενο στον όρφρο της εορτής, σε ήχο νενανό. Η προτροπή να ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλέμ και να προσκυνήσουμε το σωτήρα Χριστό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τον πιστό που εφόσον ελεύθερα ακολουθήσει την πορεία αυτή ενώνεται με τον Βασιλέα Χριστό γενόμενος νικητής της τωράς και του θανάτου. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ήχος νενανό. Συγχαίρομαι και ευχαριστούμε πολύ.
το θεολόγο και ιδρυτή των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, Κύριος Τηλιανός και Μετσετζίδη, πιστό και γνήσιο πνευματικό τέκνο του Οσίου Πατρός Φιλοθέου, ο οποίος από τη στιγμή της γνωριμίας του με τον πατέρα Φιλόθεο έως σήμερα εργάζεται ακούραστα και αποστολικά με τις αναρρύθμιτες εκδόσεις βιβλίων και φιλαδίων, προβάλλοντας τη θεοχαρίτωτη μορφή του. Τα βιβλία που θα δοθούν στο τέλος, ευλογία σε όλους, προσφέρονται από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη του κυρίου Στυλιανού και Μετσετζίδη. Η σημερινή εκδήλωση μνήμης προς τιμή του μακαριστού γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου ήταν επιβεβλημένη και οφειλόμενη από το 1980 έπος της οσιακής του κίνησης. Και είναι πνευματικά ωφέλιμο να προβάλλουμε τη ζωή και το έργο κορυφαίων πνευματικών και οσιακών μορφών. Σε κάθε εποχή είναι αναγκαίο, αλλά ιδιαίτερα στη δική μας, κατά την οποία καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να αποχριστιανοποιηθεί η χώρα μας, να καταδιωχθεί ο Χριστός, ώστε να απελαθεί οριστικά και όσο το δυνατόν ταχύτερα από την πατρίδα μας. Θα αναφέρουμε δειγματοληπτικά μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Κατάργηση του σταυρού από τη σημαία. Απάλληψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Κατάργηση της προσευχής και της έπαρσης της σημαίας στα σχολεία. Απαγόρευση της εξομολόγησης στα σχολεία. Κατάργηση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών. Φορολόγηση της κοινοφελούς εκκλησιαστικής περιουσίας σαν να είναι προσωπική περιουσία των κληρικών. Αλλίωση και παραχάραξη της ιστορίας του γένους μας, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Σύνταξη νόμου για μείωση χειροτονιών κληρικών. Σπουδή για ανέγερση τζαμιών και κέντρου Ισλαμικών σπουδών στην πατρίδα μας και πάρα πολλά άλλα μέτρα. Έχουμε ανάγκη λοιπόν σήμερα από πρότυπα Αγίων Μορφών, χρονικά κοντινών μας, που έζησαν και αντιμετώπισαν τη συστηματική και σχεδιασμένη προσπάθεια αποκοπής από τις αγιασμένες ρίζες της Ορθόδοξης πίστης, για να διδαχθούμε και εμείς από το παράδειγμά τους, να ελέγξουμε την πνευματική πορεία μας, να αγωνιστούμε για την πνευματική μας ανασυγκρότηση και να μιμηθούμε την Άγια Βιωτή τους. Απαντώντας δε σε εκείνους που εξέφρασαν την απορία για την ασχολία του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου με αυτό το θέμα και άλλα επικοδομητικά, αναφέρουμε ότι εκτός το ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 του καταστατικού του Συλλόγου μας, ο Όσιος Φιλόθεος, εκτός των άλλων αρετών που τον κοσμούσαν, με τις οποίες θα ασχοληθούν οι αξιόλογοι εισηγητές μας, υπήρξε και πρότυπο για τους σημερινούς ιεραποστόλους, τους εργαζομένους εντός και εκτός Ελλάδας. Πίστευε ότι η Ιεραποστολή είναι επιτακτική ανάγκη, διαφωνεί το Άγιο Θέλημα του Θεού, με την κατήχηση και τη διδαχή υπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας. Διέθετε ιδιαίτερη κλίση, αντοχή ψυχική και σωματική και μέγιστη πνευματική θωράκιση. Η Ιεραποστολική φλόγα κατέφλεγε την καρδιά του, έτσι ώστε τα πάντα έθετε σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να σωθεί μια ψυχή. Σύμφωνα με τον βιογράφο του, τον Αγιορείτη, τον μακαριστό Αγιορείτη μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη, ο Όσιος Φιλόθεος ήταν άνθρωπος της Ιεραποστολής. Ήταν πρικισμένος από το Θεό κατά την ορθόδοξη ερμηνεία του προορισμού να μαρτυρήσει πέρι του φωτός
ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού μέσα στο χρόνο και το χώρο της Ορθόδοξης, αλλά υπανάπτυχτης και σε αμάθεια πορευόμενης από τη μακρά δουλεία αξιολύπητης Ελλάδας και της τοπικής εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γέροντας υπήρξε για όλους μας σημείο αναφοράς Ορθοδόξου πλεύσεως. Ήταν άγγελος επίγειος, άνθρωπος ουράνιος. Την ευχή του να έχουμε, αμήν. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρολαξίας κύριος Καλίνικος δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί στην εκδήλωσή μας, αλλά έχουμε εκπρόσωπό του, τον οποίο και θα παρακαλέσουμε να μας αναγνώσει τον χαιρετισμό. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, σερήτημη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί αδελφοί, με πολύ χαρά και πνευματική αγαλίαση έλαβα την πρόσκληση που μου αποστείλατε σχετικά με την εκδήλωση μνήμης προς τιμή του μακαριστού γέροντος Αρχιμανδρίτη Φιλοθέου Ζερβάκου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιερακοστολής. Δυστυχώς, τα προγραμματιστέντα εγκαίνια του πρώτου ιερού ναού του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου, σε συνδυασμό με ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στην Άξο επευκαιρία του εορτασμού της μνήμης του, δεν μου επιτρέπουν, όπως πολύ θα ήθελα, να ευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Αισθάνομαι όμως έντονη την ανάγκη να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό, εκφράζοντας έστω και με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό μου προς τον μακαριστό Γέροντα Φιλόθεο. Αναμφίβολα, ο μακαριστός Γέροντας Φιλόθεο Ζερβάκος αποτελεί ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο για την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερα δε στην περιφέρεια της Παρονοξίας και ειδικότερα στην Πάρο που έζησε και δραστηριοποιήθηκε επί 70 και πλέον έτη, τόσο ως καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας, όσο και ως κτήτων και πνευματικός της Ιεράς Μονής Θαψανών, αλλά και όλου του νησιού, η προσωπικότητά του έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στις ψυχές των ανθρώπων, τόσο των μεγαλυτέρων που είχαν την εμπειρία της παρουσίας του, όσο και των νεοτέρων που γίνονται αποδέκτες των πνευματικών καρπών που ο Γέροντας προσέφερε απλόχερα όσο ήταν εν ζωή. Αναρρύθμιτες είναι οι ιστορίες που διηγούνται όσοι είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν. Περιστατικά από τη ζωή και τη συναναστροφή του με τους απλούς ανθρώπους, τα οποία καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί αποτυπώνουν την αναμφίβολα αγιασμένη του προσωπικότητα και την πλήστον αρετών και κοσμημένη Αγία του Διωτή. Αυτή η ζωντανή μαρτυρία της φωτισμένης και αγιασμένης του μορφής, όπως διατρανώνεται από τις διηγήσεις των πολλών πνευματικών του παιδιών και των ανθρώπων που τον συνάντησαν, αλλά και όπως καταγράφεται από την ασκητική του ζωή στο μοναστήρι της Λογκοβάρδας, μας καθιστούν απόλυτα βέβαιους για την αγιότητά του. Κατά τη διάρκεια της συνοδικής μου θητείας, την περίοδο 2013-2014, υπέβαλα επισήμως το αίτημα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με ημερομηνία εγγράφου 8 Μαΐου του 2014, επέτειο της μνήμης του Οσίου Γέροντος, 8 Μαΐου 1980 γεννήθη ο Γέροντας, επισυνάπτοντας και το σχετικό υπόμνημα εις των ένθεων βίων του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αγιοκατατάξεως του μακαρίου γέροντος στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ή, κατά τον αείμνηστο καθηγητή της θεολογίας Στυλιανό Παπαδόπουλο, η επίσημη διακήρυξη της αναμφίλεκτης αγιότητός του. Ήδη η πρότασή μας εγκρίθηκε από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο του παρελθόντος Οκτωβρίου και υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το οποίο αναμένουμε την τελική έγκριση για την επίσημη αγιοκατάταξη του Οσίου Γέροντος. Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να εκφράσω θερμές συγχαρητήριες προσβλήσεις τόσο προς τη Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Κηφύρων κύριο Σεραφή, σεβαστό και αγαπητό εαυτό αδελφό από τα χρόνια της συνδιακονίας μας στη Μητρόπολη Ίδρας, όσο και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιερακοστολής για την ωραία πρωτοβουλία να οργανωθεί αυτή η όμορφη και ωφέλιμη εκδήλωση μνήμης
προς τιμή του Μακαρίου και Αγίου Γέροντος. Εύχομαι ο Τριαδικός Θεός να ευλογεί και να φωτίζει τη ζωή όλων, καταστέφοντας αυτή με τη Θεία Χάρη και την προστασία Του. Η δε ευχή και η ευλογία του Μακαριστού Γέροντος να είναι παραμυθία και στηριγμός στον δύσκολο αγώνα της σύγχρονης πραγματικότητας που δίνουμε όλοι μας και το ζωντανό του παράδειγμα πρότυπο στην πορεία της δικής μας ζωής. Μετευχώ και αγάπη σε Κυρίο, ο Παρουραξίας Καλλινίκος. Για το μήνυμα και στη συνέχεια θα παρακαλέσουμε τον Παναστολογιώτα του Αρχιμαδρίτη, πατέρα Χρυσόστομο Πλήχο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας Πάρου, όπου διέλαμψε ο Μακαριστός Γέρον, Φιλόθεος Ερβάκος, να μας απευθύνει χαιρετισμό. Ξιώθη να γεννήσει το στόμα των Βολιβάδων, τον όσιο Αθανάσιο τον Πάριο. Εφιλοξένησε και ανέδειξε τον όσιο Αρσένιο τον Εξιωαννίνο, τον Θαυματουργό. Περιέγραψε την ασκητική οσία Θεοκτίστη την Μυθυναία. Αναμένει την Αγιοκατάταξη των οσίων Κυρίλου Παπαδοπούλου του Ομολογητού, το Εθνατοστόλο και Ιεροκήρυκος του Αιγαίου, καθώς και την Αγιοκατάταξη του Εκλευκών Πάρου, Οσίου Γέροντος και Οσίου του Σπηλαιότου, του Αναδυνοτού του Ησυχασμού στις ημέρες μας, και έπεται συνέχεια. Η Πάρος, στις αρχές του 20ου αιώνα, δέχτηκε ουρανόσταντο τον πατέρα Φιλόθεο. Ο γέροντάς του, ο Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης, του είχε υποδείξει εξ αρχής τη Λογκοβάρδα ως τόπο αναφιερώσεως και ασκήσεώς του. Εκείνος όμως, ελκυόμενος από το περιβόλι της Παναγίας, ως άλλος Ιωνάς, τηρουμένων των αναλογιών, παρήκουσε και αφού υπέστη κάποια μεγάλη ταλαιπωρία, επέστρεψε τελικώς και έστησε την καλλιάν του εις την Λογκοβάρδα της Πάρου, γενόμενος έτσι αργενός. Τον εχαρακτήρισα προηγουμένως πολύεδρον αδάμαντα, αλλά και αυτός ο χαρακτηρισμός φαίνεται μικρός για τον όσιο Φιλόθεο. Όσο εντρυφά ο μελετητής στην οσία βιωτή του, θαυμάζει την αγγελική πολιτεία του. Αξιωθείς να διακονηθεί από Άγγελον Κυρίου κατά το πρώτο στάδιο της αφιερώσεώς του, αισθανόταν τους αγγέλους τόσο κοντά του και γι' αυτό εμιμήτω την ζωή του. Η ιεραποστολική φλόγα κατέφλεγε την καρδιά μου, έτσι ώστε τα πάντα έδεται σε δευτέρα μοίρα
προκειμένου να σωθεί μία ψυχή. Πολλές, πάμπολες είναι οι αποστολικές περιοδίες που επιχείρησε μέχρι τα έσχατα του βίου του. Το κήρυγμά του, προφητικό, δεν είχε σχέση με αποστεωμένες ηθικολογίες. Πόθος του ή τον αμορφωθεί Χριστός εις τα ψυχάς των ακροατών του. Το θέλημα του Θεού υπεράνω όλο. Τάδε λέγει Κύριος. Ο λόγος του έφερε τις ψυχές, στις ψυχές την συντριβή της μεταλλίας και ως άριστος νυμφαγωγός ήρμοζε τα ψυχάς των νυμφίων Χριστών. Η ζωή του ήταν μία συνεχής μαρτυρία. Ήταν η καλή μαρτυρία την οποία ζητούσαν οι διψασμένες ψυχές. Είχε δε και πόθον μαρτυρίου. Το μαρτύριο εθέρμενε την καρδία του. Δύο φορές έφτασε στο κατόφλι του θανάτου. Αλλά ο Κύριος τον απείλαξε, διότι τον ήθελε μάρτυρα και ομολογητή του σε μια κοινωνία στην οποία τα ρεύματα της αθεΐας και του οικουμενισμού ετάρασαν τις συνειδήσεις των πιστών. Δεν ήταν απλώς παρηγορητής των πονεμένων ψυχών. Ο παρηγορητικός του λόγος δεν ήταν απλώς παρηγορητής των πονεμένων ψυχών. Ο παρηγορητικός του λόγος είχε δύναμη και τον έκαναν ακόμη πιο δυνατό τα επακολουθούντα σημεία. Πολλά τα θαύματα και εν ζωή και μετά την εκκλημία του. Τέλος, ο πατήρ Φιλόθεος υπήρξε ποταμός ελεημοσύνης. Ελεούσε πτωχούς, εγκαταλελειμμένους, πολυτέχνους, ορφανά και χείρες. Εσπούδασε από όλους φοιτητάς. Με το παλάντιό του εστελέχωσε την εκκλησία με μορφωμένους και εναρέτους κληρικούς. Επί γερμανικής κατοχής έσωσε κυριολεκτικά παριανούς όχι μόνο από την θανατηφόρο πείνα. Επανελήφθηκε στη Λογοβάρδα το θαύμα της χείρας των σαρακτών επί προφήτου Ηλιού. Ένα από τα εκλεκτά τέκνα του Οσίου Φιλοθέου, όπου διετέλεσε πνευματικός του καθ' όλη την ζωή μέχρι της κοιμήσεως του Οσίου Φιλοθέου, υπήρξε και ο γέρον της Φλωρίνης, ο αείδηγος Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καδιώτης. Όταν εκοιμήθηκε το 1980, μας είπε ότι αισθάνθη την πνευματική ορφάνεια. Ετοιμαστείτε λοιπόν τη μία ομίγυρης να ακούσετε συνεχεία εκλεκτούς αδελφούς ομιλητάς, οι οποίοι θα σκιαγραφίσουν την μορφή του Πατρός Φιλοθέου και θα μας τον παρουσιάσουν ως πρόσωπον Αγγέλου, Αποστόλου, Προφήτου, Κύρικος της Μετανοίας, Μάρτυρος και Ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως, Ποταμού Ελεημοσύνης, Θαυμαστού, Ενέργης και Λόγης. Τέτοιος λαμπρός ηγούμενος έλαμψε στη Λογοβάρδα για 50 χρόνια και σκόρπισε το φως του Χριστού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ήθελε να έχουμε την ευχή. Ευχαριστούμε την Γερόντισσα Νεκταρία για το μήνυμά της. Στη συνέχεια το πρόγραμμα προβλέπει εισηγητική ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος είναι και ο πνευματικός πατήρ του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεροαποστολής. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε,
Πανεσυλλογήθηκε πρόσωπε, μακριτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Δράση Ελλάδος, του Δύο Ιερονίμου. Άγιοι πατέρες και αδελφοί, ελεημότητοι κύριοι καθηγητές των Πανεπιστημίων, αξιότιμος κυρία Πρόεδρε του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής και αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι των τοπικών παρατημάτων αρχικού, ενσυνολογιώστε και ελεογημότατοι εισηγητές της παρούσης συνάξεως, αδελφοί μου χριστιανοί. Χαίρετε κυρίω πάντοτε. Σήμερα η χάρη του Παναγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε εις το μέσον περίπου της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων για την πνευματική εκδήλωση τιμής και μνήμης του αηδήμου γέροντος Ετυμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, ηγουμένου της ιστορικής μονής Λογοβάρδας Πάρου, με την συμπλήρωση 130 ετών από τις γεννήσεις αυτού και 35 περίπου ετών από τις σωσιακής προσκύρων εκδημίας του. Αξιέπαινος και αξιομήμητος στη Χάνη η πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής για την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον άξιον του Θεού Λειτουργών και καλών ποιμένα αείμνηστον Αρχιμαντρίτη Πατέρα Φιλόθεων, τον Λάκωνα, των άριστων πνευματικών οδηγών και ιατρών πολυαρίθμων πιστών κάθε τάξεως, ηλικίας και μορφώσεως, των διακεκριμένων και λαμπρών αυτών κληρικών της Αγίας μας Εκκλησίας, ο οποίος διήλθε την ζωή του ευαγγελικός, αποστολικός και πατερικός, ευεργετών, διδάσκων, συγγράφων και εξομολογών μέχρι της τελευταίας του στιγμής. Θα προχωρήσω λίγο, επειδή παρήλθε κάπως η ώρα, είχα κάποια σκιαγράφηση από πνευματικά του τέχνα και θα ήθελα να πω ότι ο αείμνηστος ιδρυτής του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής Μητροπολίτης Ασσελιώτος και παραδείγματος άλλων καιρός Κωνσταντίνος ετοίμα και ευλαβεί το βαθύτατα των σεπτών γέροντα φιλόθεων, τον είχε ως πνευματικών σύμβουλων και καθοδηγών, καθότι τον επισκέπτεται μαζί με τον άλλον αγωνιστήν ιεράρχη της Εκκλησίας μας, τον αείμνο Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου κυρών Ιωάννη, και ως ιεροκήρυξη θυμών τον είχε προσκαλέσει και στην Βαριά επανειλημμένος. Άξιον και δίκαιον είναι λοιπόν να τιμάται σήμερα από τον Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Ορθοδόξου Ιεραποστολής τα τοπικά του παρατήματα, αλλά και από ολόκληρο το Ορθόδοξο Χριστιανικό Πλήρωμα, ο πρίτανης των πνευματικών, ο καθηγητής και καθοδηγητής της μυστηριακής ζωής του τόπου μας, ο σεβάστος και πολιός κατά την οικοσιακή κίνησή του, πατήρ Φιλόθεος, το καύχημα του μοναχικού θεσμού, η δόξα της περιονίμου Λογοβάρδας, η υψικάρινος γρής κατά τον αείμνηστον Αγιορείτη Γέροντα Πατέρα Γαβριήλ Διονυσιάτη. Είναι όντως άξιον και δίκαιον να του απονέμεται η τιμή και ο δίκαιος έπαινος και εδώ εις τον παρόντα κόσμο από το θησεπώνυμο πλήρημα, διότι εγκομιαζομένου δικαίου εφραντίζονται λαοί και ο Πάπλιος Λόγος επιτάσσει, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ήτινε σε λάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όν αναθεωρούντας την έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Είναι αξιέπαινος και αξιομακάριστος η εν γέννη Αγία Βιωτή και ενάρετος πολιτεία του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου. Διόλα όσα προηγουμένως είπαμε, διόσα θα λεχθούν κατά την αποψινή αυτή κοινωνική εκδήλωση, διόσα εγγράφησαν ή θα γραφούν εις το μέλλον, αλλά πρωτίστως και κυρίως διόσα γνωρίζει ο Πανάγαθος Θεός διά των αγιασμένων αυτών λειτουργών του. Πέρα όλων των δοσάνων, πιστεύω ακραδάντως ότι ο πολυσέβαστος πατήρ Φιλόθεος αξίζει και επιβάλλεται να τιμηθεί διά το ορθόδοξο ασκητικό ήθος και το ακρεθνός ορθόδοξο εκκλησιαστικό του φρόνημα. Επ' αυτού ο θεολόγος στο πνευματικό τέχνο που θα ακούσουμε σε λίγο
γράφει μεταξύ άλλων ότι ο γέροντας διεκρίθη και δια την υπεράσπιση των ορθοδόξων δογμάτων, των ηθών και των παραδόσεων της Εκκλησίας, στη χώρη στην Αποστολική Διδαχή, επόμενος εις τους Αγίους Πατέρας και πορευόμενος στην πάση της Αγίας. Αγωνίζονταν με γενναιότητα, σταθερότητα και σύνδεση για την διαφύλαξη ακεραίας της Θείας Παρακαταθήκης, ως πίστεως, ηθικού βίου και πνευματικής ζωής, μέσα εις τα Ευαγγελικά, Αποστολικά, Αγιοπατερικά και Εκκλησιαστικά πλαίσια. Ας ακούσουμε και την φωνή του Αγίου Γέροντος Πατρός Τιμοθέου, η οποία είναι ως στεντορία όταν ομιλούσε ή έγραφε δια θέματα Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. «Πάντα όσα μας παρέδωσαν οι πάνσοφοι Άγιοι Απόστολοι και Θεόσοφοι Πατέρες της Αγίας ημών Εκκλησίας, πολλοί των σημερινών διαδόχοντων βούλονται να τα καταργήσουν και να εκθεμελιώσουν την Εκκλησία, αλλά δεν θα δυνηθούν, διότι ο Κύριος θα τους συντρίψει ως σκεύη κεραμαίος και οι ολίγοι θα μείνουν ασάλευτοι. Ας διάσουμε αυτούς, εις το να μείνουμε πιστοί και ασάλευτοι, εις όσα παρελάβαμε παρά των Θείων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας». Και σε άλλη επιστολή του λέγει τα ακόλουθα: «Τριτιμία μεγάλη εσηκώθη, η αμαρτία. Άνεμοι ορμητικοί, όλοι οι εχθροί, αόρατοι και ορατοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί, δεξιοί και αριστεροί. Αλλά μη φοβηθούμε, ο αρχηγός της Εκκλησίας θα τους βυθίσει και θα συντρίψει άπαντας. Ο Κύριος ασφαλίζονται μας, προείπε, και οι δυνατοί σαλευθίσονται, αλλά προσέχετε, μη πλανηθείτε. Με προσευχάς, δεήσεις και ηγεσίας, ας τον παρακαλέσουμε να φυλάξει την Αγία του Εκκλησία καθαράν και ανώμητον πάσης πλάνης και αιρέσεως, να αποδιώξει τους λοιμώδεις λύπους, τους κατεργαζομένους, την φθορά των προβάτων. Εμείς όσοι πονούμε και αγαπούμε την Εκκλησία», λέγει στη συνέχεια ο Πτυπηλώτερος, «όχι μόνον δεν θα τους ακολουθήσουμε, αλλά και θα τους πολεμήσουμε ανδρείως. Και αν πολλοί από τους σημερινούς πατριάρχες, μητροπολίτες, ακόμη και άρχοντας της πολιτείας, θελήσουν να καταφρονήσουν τα αποστολικά και πατρικά παραδόσεις, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε όσα παρελάβαμε παρά των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων των 7 Οικουμενικών Συνόδων και όχι των Αντιχρίστων Παπών και των Οικουμενιστών. Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, τα θεοφώτιστα αυτά, αυστηρά μεν, αλλά και σοφά λόγια του Αγίου Γέροντος Πατρός Τιμοθέου που εγγράφησαν 4 δεκαετίες περίπου πριν, είναι και σήμερα επίκαιρα και δυστυχώς επαληθεύονται μπροστά στα γεγονότα και τα φαινόμενα της οικουμενιστικής κινήσεως που βιώνουμε καθημερινά. Ο πατήρ Φιλόθεος με οδύνη και βαθιά λύπη ψυχής μαζί με ολόκληρο το ορθόδοξο πλήρωμα διεπίστωνε προ πεντηκονταετίας κατά τη συνάντηση και στην προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πάπα στους Αγίους Τόπους την παραβίαση των Ιερών Κανόνων και την απαξίωση Ορθοδόξων Δογμάτων και ετέτρωτο την καρδία από βαθύτατο πόνο. Τι θα έλεγε σήμερα ο αείμνηστος γέροντας όταν θα επληροφορεί το τα της σημερινής συναντήσεως των διαδόχων τους στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όσα προηγήθησαν ή θα ακολουθήσουν με τα οποία υπερεφαλάγγισαν τους προκατόχους των προβάντες πέρα πεδίλων? Τι θα έπρεπε σήμερα με την διατυπωθήσα την περασμένη άνοιξη στα Ιεροσόλυμα κατά τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πάπα εκ πατριαρχικών χειλαίων και νοφανή και όλος ασύμβατη με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία θεωρία περί της μιας Αγίας αλλά διασπασμένης εν χρόνω Εκκλησίας του Χριστού? Οπωσδήποτε θα αναφωνούσε βοερός το φρίξον ίδιε στέλαξον η γη, γιατί η διασπασμένη
εν χρόνο εκκλησία δεν είναι ούτε μία, ούτε αγία, ούτε καθολική, ούτε αποστολική, αλλού δεν καν εκκλησία και δεν μπορεί να είναι κυβωτός σωτηρίας και αγιάσματος. Το λογικό επιχείρημα ότι ένα υλικό πράγμα, παραδείγματος χάρη, το ψωμί, το ύφασμα, τα φρούτα κλπ. Εάν τα κόψουμε σε δύο μέρη, τα διαιρούμε και τα διασπούμε, δεν είναι ποτέ δυνατόν να ισχύσει και στα υπέρλογα θεολογικά και εκκλησιολογικά θέματα. Θερυπίν, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αναφερομένη στο μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος, λέγει ότι έχουμε μονάδα εν τη Τριάδη, Τριάδα εν τη Μονάδη, μονάδα συγχρόνως και Τριάδα. Αυτά δεν εξηγούνται με την λογική. Για την υποστατική ένωση εν Χριστώ των δύο φύσεων, ορίζει ότι η Θεία και η ανθρώπινη φύση ενώθησαν εν το Ιησού Χριστό ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος και ανελιώτος. Και η Αγία του Χριστού Εκκλησία μας είναι από την μεγάλη και Αγία ημέρα της Πεντηκοστής και εις το Ειδυναϊκές η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Ιερού Συμβόλου της πίστεώς μας. Όσοι δε από την πρώτη στιγμή και διαχρονικά μέχρι σήμερα απεσκύρτησαν από αυτήν, θεωρούνται ως αποσχιστέντες, χωρίς ποτέ να είναι δόκιμος θεολογικά όρος σχίσμα των Εκκλησιών, αλλά απόσχισης των συγκεκριμένων χριστιανών από του σώματος της Εκκλησίας. Το Θείο και το Άγιο ποτέ δεν διαιρείται, ούτε διασπάται. Σε ένα μικροσκοπικό Άγιο Μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας έχουμε όλων των Χριστών, χωρίς να διασπάται ο Χριστός, ο οποίος εδώ Αγίο Άρτο της Θείας Κοινωνίας μελίζεται και διαμερίζεται, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε ταπανόμενος μετέχοντας αγιάζουν. Είπα πολλά ίσως, αδελφοί μου, έδωκα όμως εισαγωγικά την αφορμή να ακουστούν δια των ευαισθητωμένων εισηγήσεων που θα ανακοινωθούν ή περί των βασικών θεολογικών και εκκλησιολογικών θεμάτων τούτων ακριβής ορθόδοξες τοποθετήσεις του αγιασμένου γέροντα Πατρός Φιλοθέου εις οικοδομή και επιστημών πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Πριν κατέλθω από το βήμα, θα ήθελα ως πνευματικός του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Πειραιώς για την παρουσία του, για τα θερμά λόγια, αλλά και για την παροχή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, ο οποίος μεταδίδει αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδίας την κυρία Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την διοργάνωση της σημαντικής αυτής ημερίδας και να ευχαριστήσω εκ των Θεών τους ευλογημοτάτους εισηγητάς, σεβαστούς καθηγητάς μου, πρωτοπρεσβυτέρους και καθηγητάς Πανεπιστημίου, πατέρα Θεόδωρο Ζήση και πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, τον αγαπητό μου κύριο Στυλιανό και Μετζετζίδη, θεολόγο, τον οσιολογιώτητο μοναχό πατέρα Αρσένιο Πλευγόφτη, συντονιστή της εκδηλώσεως αυτής, καθώς επίσης και τον φύλτατο πρωτοψάλτη καθηγητή κύριο Γεώργιο Καπουλίδη με την φορολογία του. Και όλους εσάς, τους αδελφούς Αγίους Επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και λοιπούς αδελφούς χριστιανούς, δια την εδώ παρουσία και συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια της Αγίας και μεγάλης Αγίας. Ευχαριστούμε και εμείς, Σεβασμιότατε, για τον τονισμό της σημασίας που έχει και σήμερα η θεολογική ομολογιακή ορθόδοξος μαρτυρία του μακαριστού γέροντος του Λοθέου Ζερβάκου. Στη συνέχεια έχουμε το κυρίως πρόγραμμα με τις τρεις ομιλίες. Θα αρχίσει ο θεολόγος κύριος Στυλιανός και Μετζετζίδης, ο οποίος είχε τη μεγάλη ευλογία να είναι πολύ κοντά στο μακαριστό γέροντο Φιλόθεο. Θα μιλήσει με θέμα γενικά για την οσιακή προσωπικότητα του γέροντος του Λοθέου Ζερβάκου. Μετά την ομιλία του κυρίου Στυλιανού και Μετσετζίδη θα επακολουθήσει προβολή
μιας ταινίας, ενός DVD, όπου θα δούμε σκηνές από το βίο του Γέροντος και θα τον ακούσουμε και να ψάλλει. Ως γνωστόν σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, για να μιλήσει κάποιος για εκλεκτές, φωτισμένες και αγιασμένες μορφές, θα πρέπει να διαθέτει αγιοπνευματικό φωτισμό, να βρίσκεται τουλάχιστον στα ίδια μέτρα και να κοσμείται με θεία χαρίσματα για να μπορέσει να τους κατανοήσει, ερμηνεύσει και εκφράσει σωστά. Δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις δεν διαθέτουμε λόγω πνευματικής μας νηπιότητος. Και τι όμως δεν διαθέτουμε τα ανωτέρα, καθώς και πολυμάθεια, ρητορική εφράδια και θεολογική συγκρότηση, θα προσπαθήσουμε έστω και αμυδρός να σκιαγραφίσουμε τη χαρισματική και αγιασμένη εξαιρετική αυτή προσωπικότητα του Χριστού αιώνα που φέρει το όνομα Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος, ο ασκητής και ιεραπόστολος, για την οποία θα χρειαζόταν γλώσσα χρυσοστομική προκειμένου επάξια να εγκομιαστούν οι εν Χριστώ αρετές του. Την ταπεινή εισήγησή μας θα αναφερθούμε συνοπτικά στην οσιακή ζωή του Γέροντος, σε μαρτυρίες λαϊκών και κληρικών και στην παράθεση ολίγων πατερικών σοφών νουθεσιών του που μας αφορούν όλους. Τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που είχαμε κατά νου να πούμε θα παραλείπουμε, θα τα βρείτε σε κάποιο τεύχος που θα σας μοιραστεί στο τέλος. Μέρος πρώτο, η οσιακή ζωή του Γέροντος. Ο πατήρ Φιλόθεος από μικρός αφιερώθηκε ολόψυχα στον Κύριο, στην Εκκλησία του και στην διακονία του λαού του Θεού και σε αυτούς τους τρεις βασικούς άξονες αναλώθηκε σαν λαμπάδα. Η επίγειος πρανοδρομία του σημαδεύτηκε από τη λατρεία του Θεού, την άσκηση στα πνευματικά γυμνάσματα, την δοξολογική καρδιακή προσευχή και την θυσιαστική αγάπη προς τον πλησίον. Ο πολυταλαντούχος και εμπνευσμένος καθοδηγητής ψυχός πατή Φιλόθεος πληροφορούσε, ενέπνεε, οικοδομούσε και οδηγούσε σε αληθινή μετάνοια τους προσευχομένους προς Αυτόν. Υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα πνευματικής ακτινοβολίας, αγιότητος και ορθοδόξου ομολογίας, αναδειχθείς διδάσκαλος των πιστών, εφάμενος των οσίων πατέρων και άγρυπνος φρουρός των ορθοδόξων δογμάτων και ιερών παραδόσεων της Εκκλησίας. Επρόκειτο για πνευματοκίνητο άνδρα με αποστολικό ζήλο, μαρτυρική διάθεση, πατερικό φρόνημα, ασυνήθεια αυταπάρνηση και με πλούσια ιεραποστολική, φιλανθρωπική και κοινωνική προσφορά. Τον οδηγούσε το Άγιο Πνεύμα στο να προσεύχεται αδιάλειπτα και καρδιακά. Τον εφόδιζε να μελετά τις Άγιες Γραφές, τα έργα των Θεοφόρων Πατέρων και τα συναξάρια των Αγίων. Τον χαρίτωτε να γράφει και να συγγράφει, να ομιλεί και να νουθετεί, να ιερουργεί και να κηρύττει, να εξομολογεί και να αλληλογραφεί. Το Άγιο Πνεύμα ήταν το φως της διάνοιάς του, η χαρά της καρδιάς του, η ωραιότητα και η λάμψη του προσώπου. Ο Γέροντας Φιλόθεος αναδείχθηκε, πιστός εργάτης του Ευαγγελίου, υπόδειγμα εναρέτου ζωής, των οναζόντων διδάσκαλος, των χριστιανών στοργικότατος οδηγός, της ησυχίας, της μελέτης και της προσευχής εραστής και των Αγίων πάντων φίλος γνήσιος. Η ψυχή του βασιλευόταν από τον Θεό και είχε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος την σκέψη, την καρδιά, τη συνείδηση, τα λόγια και τα έργα.
Σε όλη δε τη χριστομήμη τη ζωή, τον Κύριο είχε κέντρο τη ζωή του και δι' αυτόν μόνον ζούσε. Ο πατήρ Φιλόθεος συνεδίαζε αρμονικά πράξη και θεωρία, ορθοδοξία και ορθοπραξία, πίστη ορθή και έργα θεάρεστα. Ήταν απλός, ειλικρινής, άκακος, ειρηνικός, ηλαρός, ευκατάδεκτος, μιλήθιος, αληθινός, άμεντος θεοσεβής και οικείος του Θεού. Συνεβούλευε πατρικός κατά γνώμη των Αγίων Πατέρων και έγραφε κατόπιν προσευχής επί διαφόρων επικαίρων ζητημάτων που αφορούσαν την ευχριστώ ευσέβεια. Εις δε τα κηρύγματα, τα άρθρα και τις επιστολές του εκφράζεται και συνοψίζεται αυτή αυτή διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Ο πατήρ Φιλόθεος σταθερά ακολούθησε γραμμή ευαγγελική, αποστολική, πατερική και εκκλησιαστική, δίδοντας την καλή μαρτυρία και ομολογία Χριστού, γραπτός και προφορικός έργο και λόγο. Ενδιαφερόταν να είναι θεάρεστος και όχι ανθρεπάρεστος. Αγνοούσε την γλώσσα της διπλωματίας και της υποκρισίας. Διέθετε πραγματικές αρετές δικαίου και αγίου ανδρός και όχι εικονικές. Ήταν στολισμένος με αγιοπνευματικά χαρίσματα σοφίας, δυνάμεως, γενναιότητος, δικαιοσύνης, καθαρής όρασης, γαλήνης, καλοσύνης και πέτυχε να ειρηνεύει με τον εαυτόν του, των πλησίων και με τον Θεό. Σε όλα τα στάδια της ουρανοδρόμου πορείας του, ως παιδί και νέος, ως διδάσκαλος και στρατιώτης, ως μοναχός και ιερεύς, ως ηγούμενος και πνευματικός, ως ιεροκήρυκας και ιεραπόστολος, τον διέκρινε φόβος Θεού, φρόνημα ταπεινό, ευσέβεια γνήσια, σύνεση και πνευματική διάκριση. Επέδειξε παντού και πάντοτε υποδειγματική και θαυμαστή ευαγγελική πολιτεία. Η τελειότητα και η αγιότητα ήταν χαραγμένα πρώτα βαθιά στην ψυχή του και από εκεί τυπωνόταν και στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις. Ο πατήρ Φιλόθεος είχε μοναδικό σκοπό της ζωής του να γίνει τέλειος και άλλος. Πάσχιζε να γίνεται μόνο το θέλημα του Κυρίου και να κατορθώσει την καθαρότητα, την απάθεια και την θέωση. Προκαλούσε θαυμασμό και δέος, βλεπόμενος βαδίζων, μελετών, διδάσκων, ψάλων, ιεραργών, ιερουργών, εξομολογών, ιτελών, ιερές ακολουθίες. Ιεροπρεπής και ακτινοβόρος πνευματική παρουσία του μετέδιδε αναστάσιμη ειρήνη και χαρά, δημιουργούσε αισθήματα εφρόσιμα, αφύπνιζε συνειδήσεις και πληροφορούσε δεκτικές ψυχές που συναισθάνονταν την αμαρτωλότητά τους, μετανοούσαν και έφευγαν ειρηνευμένες, χαρούμενες και ανεστημένες ψυχικά. Πάθαιναν την καλή αλλίωση από τη χάρη του Θεού που πλούσια ενικούσε στο γέροντα και επιδρούσε ευεργετικά στους πιστούς, οι οποίοι και τον δεχόταν ως αληθινό διδάσκαλο και παιδαγωγό φωτισμένο. Ο Θεοφόρος πατήρ Φιλόθεος πολιτεύθηκε με καθαρότητα βίου, με χριστότητα τρόπο, με σεμνότητα ηθών, δοξάστας των Κύριων δια της αμέμπτου πολιτείας του. Η ψυχική και πνευματική ωραιότητά του ήταν κάτι το εκτυφλωτικό και σπάνιο, και ο νους και η καρδία και η θέληση του γέροντος έγιναν αποδέκτες του Αγίου Πνεύματος. Εκτός δε από τη βεβαία και ενεργό πίστη, είχε σε εξαιρετικό βαθμό τη μέθεξή του στην Θεία Χάρη και βίωνε ευλογημένες αγιοπνευματικές καταστάσεις. Ο γέροντας ήταν δεκτικός νους, λόγου και σοφίας. Ήταν μια σύνθετη προσωπικότητα προσευχής και εκκλησιαστικής διακονίας με πολλά φυσικά, επίκτητα και υπερφυσικά χαρίσματα. Αγωνίστηκε νομίμως και ως και καθαρμένος, φωτισμένος και αγιασμένος μπορούσε να φωτίσει και να αγιάζει κι άλλους ανθρώπους. Ως δε θεούμενος
και συνεργός του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος του παρηγορούσε και ωφελούσε πνευματικά τους καλοπροαιρέτους. Ο σεβαστός γέροντας είχε πνεύμα αρθές και καθαρμένη καρδία, πνευματική αρχοντιά, φιλοσοφική συμπεριφορά, διδασκαλικό χάρισμα, ειρηναία γαλήνη και πραότητα καταπληκτική. Και μόνον η θέα της γαλήνιας μορφής του γέμιζε τις καρδιές των πιστών με κάτι το ουράνιο και ανέκφραστο. Στο πρόσωπό του αντικατροπτιζόταν η βιωματική, ζωντανή ορθόδοξη πίστη σε όλο το μεγαλείο της. Ο αξιοθαύμαστος πατήρ Φιλόθεος ήταν ξεχωριστή εκκλησιαστική οσία μορφή και υπήρξε, θα έλεγε κανείς, ο από Θεού κληρωθήσαστη για να χαράξει μία φωτεινή τροχιά κυρίως το πνευματικό στερέωμα της ελλαδικής εκκλησίας αλλά και εκτός αυτής. Υπήρξε ο ζωντανός κρίκος στη χρυσή αλυσίδα των συνεχιστών της Ορθοδόξου Παραδόσεως των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Υπήρξε φιλόκτοπος, φιλελεήμων, φιλάρετος, φιλόθεος και των Αγίων Πάντων μιμητής. Και κατά τον επιτυχή χαρακτηρισμό του αημνήστου Αρχιμανδρίτου Επιφανή Θοδωροπούλου ήταν ο εναυτός δεικνής το παλαιό της Εκκλησίας σχήμα. Χίρ Κυρίου ήταν μαζί του και ξένη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενενίσχυε ώστε να αναδειχθεί ταμείο κάθε αρετής, καθαρότητος θησάβρισμα, στήριγμα πιστών, φωτισμένος κήρυκας του Ευαγγελίου, ένθερμος πρόμαχος της πίστεως, γενναίος οπλήτης παρατάξεως Κυρίου, πολέμιος πολλαλούν των διεστραμμένων αρετικών και ασεβών, θεϊκογόνος φάρος Ορθοδόξου πατερικής πνευματικότητας και ασφαλής οδηγός χιλιάδων ψυχών, κληρικών μοναχών και πιστών χριστιανών. Ο γέροντας πίστευε και αγαπούσε τον Θεάνθρωπο Χριστόν, ολοψύχος, αληθός και σταθερός. Ο λόγος του ήταν χριστοκεντρικός, θεολογικός, πατερικός, εκκλησιαστικός και πρακτικός, τεκμηριωμένος στην Αγία Γραφή και στη διδασκαλία των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήταν προσιλωμένος στα πατρώα δόγματα της Εκκλησίας και πορευόταν συν Χριστό και συν πάση της Αγίας. Αγωνιζόταν δε με σύνεση και γενναίο φρόνημα για τη στήριξη του λαού του Θεού στην άπαξ παραδοθήσαν της Αγίας Πίστης. Η στατής πίστεως και του ηθικού βίου δεν δεχόταν συλληβασμούς, εκπτώσεις και επισφαλής οικονομίες. Ορθοτομούσε κατά κυριολεξία των λόγων της αληθείας και καυτηρίαζε με διάκριση και απαθώς τους επιδιώκοντας κοσμικόφρονας να εισάγουν στην Εκκλησία του Χριστού νεοτερισμούς, καινοτομίες, αλλοιώσεις και παραχαράξεις. Ο πολύπυρος πατήρ διέθετε ζώσα και στερεά πίστη, ενθουσιαστική και μαρτυρική διάθεση, εσωτερική και εξωτερική ταπείνωση, καθαρή προσευχή, περιεκτική άσκηση, θυσιαστική αγάπη και ισόβια, φιλότιμη, αγωνιστική προσπάθεια προς ευαρέσθηση Θεού και ανθρώπου. Ο Κύριος επέβλεψε στην πίστη, την ταπείνωση και την αγάπη του Πατρός Πιλωθέου και τον ανέδειξε άνθρωπο του Θεού και νέο σκύλο της Ορθοδοξίας για τις πολλές του αρετές και τα ποικίλα θεία χαρίσματα, εξαιρέτως όμως διότι διέθετε τις τρεις θεμελιώδεις και κορυφαίες αρετές της πίστεως, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Η κοινή συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή ο πιστός κλήρος και λαός του Θεού, θεωρούσε τον Πατέρα Φιλόθεο και όταν ζούσε ως εκλεκτόν του Θεού και όσου. Οπότε αν δεν ευδοκίσει το Άγιο Πνεύμα, θα αποφασίσει και η Εκκλησία για την επίσημη διακήρυξη, καθιέρωση και αγιοκατάταξη. Ευελπιστούμε να το πράξει καθηκόντος και χρεωστικός προς δόξα Κυρίου και χαράν πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μέρος δεύτερο. Ελάχιστες μαρτυρίες λαού και κλήρου. Βόλος 1999.
1910. Αντιλαμβανόμεθα ότι ζήλος θείος και φλογηρά αγάπη ζωογονεί και διαθερμένη την ψυχή σας. Θεόδωρος Ζωγράφος. Πύργος 1926. Ως κήρυξ και διδάσκαλος του Θείου Λόγου, σαγηνεύει για της ευγνωτίας, διαλέγει αρετή, συγκινή και καταπίθη. Και ήδη εκ των έργων ενδείχθησαν εκατακοσμού σε αυτόν αρετέ, ειλικρινής ευσέβεια, η ακράδαντος προς το Θεό πίστης και ελπής, η ιδιάζουσα δύναμη στην εξομολόγηση και διδασκαλία του Θείου Λόγου και μάλιστα η ταπεινότητα. Εμμανουήλ Σαγκριώτης στην Ασιά της. Αθήνα 1938. Θαυμάζω την άσβες των φλόγα της πίστεώς σας, το μέγεθος, την βαθύτητα και το ακράδαντον αυτής, η χριστιανική γαλήνη, λυκύτητα και αυταπάτηση. Η Εκκλησία μας και το έθνος μας οφείλουν δικαίως να καθόνται ότι εν το πλήρω μας υπάρχουν θεράπτοντες διάρκης πατερικής Χριστότητος και Ευληθείας. Ιωάννης Πολίτης Πρίτανης. Καλαμάτα 1960. Ο πατή Φιλόθεος είχε γνήσιο ενδιαφέρον για όλους τους χριστιανούς, τους οποίους εστήριζε και έτρεπε πνευματικά γραπτός και προφορικός. Εις τον απελώνα του Κυρίου εργάστηκε με ζήλο Θεού και καρποφόρος. Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος. Η εισήγησή μας έχει διάρκεια 25 λεπτά. Αν υπάρχει έγκριση, συνεχίζουμε. Αν δεν υπάρχει, θα είναι το εγγύο. Διαλέγετε και φέρετε. Δημοκρατία. Το 1970 ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης έγραψε για το γέροντα και τα εξής. Υπέρμαχε της αμμομή του ημών πίστεως και φρουρέ της Ιεράς Παρακαταθήκης των Αγίων και στιγματοφόρων πατέρων ημών. Άξιε και υπεράξιε πάτε φιλόθε. Αετέπισεν πάρο ιεράς και σεβασμίας των ίσκο κομπάρδας και της Ορθοδοξίας. Δεν τολμώ να προσθέσω τίποτα απολύτως. Αλόγος αυτορμήτως και ακολακεύτως ταύτα τα δύο σας λέγω. Εν της φοβερής πούτης πρόνης, η καταξίαν θέση σας ήρθω ή ο πατριαρχικός χρόνος Κωνσταντίνου Πόλεως ή ο αρχιεπισκοπικός Αθηνών. Εις φιλόθεος πατριάρχης ή αρχιεπίσκοπος Αθηνών θα έδιδε γενναίαν την ορθόδοξο μαρτυρία της ευσεβίας της πατρώας και η μάχη κατά των δυνάμεων του σκότου θα εκερδίζω. Αλλό επίσκοπε και οδηγέ ψυχών Ορθοδόξων, ζήθη επιμήκυστο. Έχων ως πατριαρχικών και αρχιεπισκοπικών εγόρπιων τη φωνή της Αγίας και ακινητότητας του συνειδήσεω, ότι εξεπλήρωσα εις άκρος το χρέος και καθήκον σου απέναντι της μαρτυρικής ημών Εκκλησίας και του έθνους. Στέφανος Αγίων, κατακοσμήσει την βολιά σου και σε αυτήν κορυφήν. Ότι γενναίος και νομίμος ήθρισας επί της γης και επί σύγχνεση των Αγίων Πατέρων ημών υπολούθησας εν παντή και πάντα. Ο Κύριος να παρατείνει επί έτη και έτη την τον αγγελομίμητον δύο σας. Ο Σεβασμιότατος Παρανοξίας Κύριος Επιφάνης 8 Μαΐου του 1980 είπε «Εκοιμήθη εν Κυρίω ο πλέον επίλεκτος πνευματικός πατήρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας Φιλόθεος Γερβάκος, σεμνός, ταπεινός, φιλελεήμων, φωτεινός, ήρθε τη ζωή αυτού διακονών των Κύριων. Ή το πράγματι, ότι λαβείς φάρος, οδηγών που σε σκότει στο φως του Κυρίου. Υπήρξε μία σπανία φυσιογνωμία και θαυμάσιος πνευματικός πατήρ. Υπήρξε αδιάβλητος και αλλιώτατος. Για όλα εδόξαζε τον Θεό. Παραλείπουμε μερικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κεμεζεζίδη. Πάντως κάνουμε και μία έμπρακτη άσκηση συνυπομονή και παρακολουθώ έτσι ας το δούμε. Μέχρι να ετοιμαστεί και πιστεύω να είναι έτοιμη η ταινία την οποία θα δούμε,
Θα είναι ένα μικρό διάλειμμα, είναι σύντομη, είναι 10 λεπτά η ταινία, η οποία είναι επιλογή από φωτογραφίες του γέροντος. Ο ήχος προσετέθη εκ των υστέρων, είναι από την τελευταία χρονιά του γέροντα, από το 79 και το 80, λίγο πρώτη κοιμησός. Στο τέλος επίσης είναι η μαρτυρία του πρώην τετραπλουγικού Σταύρου Καλκανδί, ο οποίος θεραπεύει θεαυματολογικά από τον Άγιο Νεκτάριο. Παρακαλώ να δούμε την ταινία. Συλληβρία των γόνων και γίνης των εφορών, των εσχάτης χρόνης ανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριον της τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεραπώντα Χριστού. Αναβλύζεις βαριάς εις πάντοδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσιν, δόξατος εδοξάσαντι Χριστό, δόξατος θαυμαστός αντί, δόξατο ενεργούντι διά σου πασινιάματα. Υπόστατος η οργή εις επιημάτους αμαρτωλούς απειλήσου. Αμέτρητον θε και ανεξυπνίαστον το έλεος της Ευαγγελίας. Αυτός μνήστηκε. Κύριε και τα ελέησου παράσου ημίν ότι από του αιώνος εσύν στήριξον την δύση, στερέωσον την γη, πάυσον των γλώρων αυτής, έδρασον τον ηθίσον δώστασαν μία συμβόλ μη δε καταδικάσεις ημάς τις αμαρτίες ημών εν της κατατάτης της γης της ο Θεός ημών Θεός του ελεήν και σώζει εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άκρο σου Πατρί και του Παναγίου και να δω του Θεός Πνεύμα μην και ή και στις ώρες των αιώνων. Ελέησον εμάς ο Θεός κατά τον Παναγέντον και τον Κατάσιο Πατρικό και ελέησον.
Σήμερα έτοιμοι, διότι τα σήμερα που διερχόμεθα δεν ξέρουμε μήπως έξαφνα έρθει η οργή του Θεού και μείνουμε νεκροί. Άμα είμαστε όμως έτοιμοι και πάντοτε στο στόμα μας έχουμε το όνομα του Χριστού και το ζητούμε βοήθεια να μας φυλάξει, να μας δώσει αγάπη, να μας δώσει υπομονή, να μας δώσει πραότητα. Γιατί τότε δεν θα πάθουμε τίποτα. Και μπορεί προς στιγμή να υποφέρουμε κι εμείς μαζί με τους αμαρτωλούς, αλλά η ελπής της πίστεως και η αγάπη προς τον Θεό θα μας παρηγορεί, θα μας μετεθεί και έξαφνα θα βρεθούμε στην αιώνια ζωή, στην βασιλεία των ουρανών, της οποίας είτε να αξιωθούμε. Αμήν. Προ 18 ετών, εγώ ο ίδιος τον παρακαλούσα να προσευχηθεί στον Κύριο, να με σηκώσει, να μου δώσει την υγεία μου. Και εγώ ο ίδιος, μετά από 18 χρόνια, έρχομαι να τον παρακαλέσει και εσάς να παρακαλέσω να προσευχηθείτε να ξαναρρωστήσω για να παραλύσω και πάλι προκειμένου να χάσω την ψυχή μου. Απολαβέτω της καλής ταύτης και παιδράς πανηγύριος ή της δούλος ευγλώμων εις ελθέτω χαίρον στην χαρά του Κυρίου αυτού. Ή της έκαμε νηστεύον, απολαβέτω νυν το δυνάριον. Ή της από της πρώτης ώρας συμβάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα. Ή της μετά την τρίτην ήλθε, ευχαρίστως εορθασάτο. Ή της μετά την έκτην έφτασε, δεν αμφιβαλέτω και βάρ δεν ζημιούνται. Ή της υστέρησε εις την ενάτη προσέλθέτω μηδέν ενδιάζων. Ή της εις μόνην έφτασε την ενδεκάτη μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γάρ όνο δεσπότης δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Μη δεις οδηρές το πτέσματα, συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτηγε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ. Ημάς ο του σωτήρος θάνατος, έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον Άδη, ο κατερθώνης τον Άδη. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον τη σαρκός αυτού και τούτο προλαβώνης Αΐας εγώησε. Ο Άδης φυσήν επικράνθη συναντήσασι κάτω, επικράνθη και γάρ κατηργήθη, επικράνθη και γάρ ενεπέχθη, επικράνθη και γάρ ενεκρώθη, επικράνθηκε γάρ καθηρέθη, επικράνθηκε γάρ εδεσμεύθη, έλαβε σώμα και Θεό περιέθηκε, έλαβε γη και συνήθισε ουρανό, έλαβε όπερ έβλεπε και φέφτωκε όθεν που και έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος,
Ανέστη Χριστός, εσύ καταβέβησε. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός βάρε γερτήσε την νεκρόν από αρχήτων και τιμημένων εγένετων. Αυτό η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, πρωτοπρεσβύτερο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Θεόδωρος είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι πολύ γνωστός και πέρα από τα ελληνικά σύνορα για την ορθόδοξη μαρτυρία του. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ως αγωνιστής και ομολογητής της Ορθοδοξίας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σεβαστές μονάρχουσες του μοναχή. Η ημερομηνία της σημερινής εκδηλώσεως αρχικώς είχε προγραμματιστεί διαφορετικά και νομίζω πως ήταν θεϊκή επίνευση να αλλάξει η ημερομηνία και να γίνει σήμερα 30 Νοεμβρίου εις τρόπον ώστε απέναντι σε ένα ασθενές τμήμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του οποίου η ασθένεια εκδηλώνεται από χθες και σήμερα δυστυχώς στην Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, εδώ στην πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, με αυτή τη συγκέντρωση την οποία κάνουμε εδώ απόψε. Η προηγουμένη εκδήλωση παρόμοια που έγινε στην Θεσσαλονίκη τον Μάιο, σε μια κατάμεστη μεγάλη πανεπιστημιακή αίθουσα, παρισταμένων περισσότερων των 2.000 ανθρώπων, βούλιαξε η αίθουσα, στη Θεσσαλονίκη όπως και εδώ η αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου. Εκείνη λοιπόν η εκδήλωση ήταν η αφορμή με διαρκή παρότρινση και του αγαπητού αδελφού του κυρίου Στυλιανού και Μετσεζίδη
η μικρή μου τότε εισήγηση, στην οποία παρουσίαζε τον Όσιο Φιλόθεο Σεβάκο ως ομολογητή και αγωνιστή της Ορθοδοξίας, να γίνει ολόκληρο βιβλίο. Και από το βιβλίο αυτό θα σας παρουσιάσω απόψε ορισμένα στοιχεία, επειδή όμως το υπότιτλος του βιβλίου είναι «Ο Όσιος Φιλόθεος Δερβάκος ως αγωνιστής και ομολογητής της Ορθοδοξίας, υπότιτλος με αναφορές στην επικαιρότητα», θα κάνω αρκετές αναφορές στην επικαιρότητα και όχι μόνο ιστορία. Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Δερβάκος, λοιπόν, εκάτεψε με την μακροβιότητά του όλο σχεδόν τον 20ο αιώνα, έναν αιώνα πράγματι απατεώνα από πλευράς εκκλησιαστικής, διότι κατά τη διάρκεια του προωθήθηκαν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, έγιναν ρήξεις με την προηγούμενη εκκλησιαστική παράδοση, διατυπώθηκαν και προωθήθηκαν θεολογικές απόψεις και γνώμεις, ξένες προς τη διδασκαλία του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Διαβρώθηκε συστηματικά το φρόγημα και η νοοτροπία πολλών κληρικών και θεολόγων και δι' αυτόν μεγάλο μέρος του εκκλησιαστικού πληρώματος, με κύριο στόχο να σχετικοποιηθεί η ευαγγελική και μόνη αλήθεια ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η μόνη οδός σωτηρίας, ούτε στην ενάλλω ουδενή η σωτηρία, και ότι όλες οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και οδοί απολίας. Η θεότητα του Χριστού, το πρόσωπο και το σωτηριώδες έργο του, ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο. Και όχι μόνο οι ομόφυλοι του Ιουδαίοι τον αρνήθηκαν τότε και τον εστάβρωσαν, αλλά εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τον πολεμούν λησαλέα, εμένοντας την πόρωση και σκληροκαρδία τους, συμμαχώντας κατά καιρούς και ενισχύοντας άλλες αντίχριστες δυνάμεις, θρησκείες και αιρέσεις. Δεν είναι βέβαια της παρούσης συνάξεώς μας να αναλύσουμε πόσες Ιουδαίζουσες αιρέσεις και συγκριτιστικά συστήματα ετροφοδότησε ο Ιουδαϊσμός, γιατί αυτά είναι γνωστά στην θεολογική σκέψη και έρευνα. Μέχρι σήμερα όλες αυτές οι συμμαχικές δυνάμεις που έχουν πατέρα κατά τη διδασκαλία του ιδίου του Χριστού, τον διάβολο, τον σατανά, θέλουν να αποκρύψουν από τους ανθρώπους και να συσκοτήσουν την αλήθεια ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αν έχει ζωή αιώνιον. Ότι είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Και στείνουν μέχρι σήμερα, με διαφόρους τρόπους, σκληρούς και επιεικείς, είτε διωγμούς, είτε διάφορα συγκριτιστικά και αιρετικά συστήματα, για να δικάσουν και να σταυρώσουν τον Χριστό με την ίδια κατηγορία των Ιουδαίων, ότι εαυτόν Υιόν Θεού πεποίηκε. Παρουσιάσαμε παλαιότερα σε άθρα και βιβλία μας ότι ο επενούμενος και προβαλλόμενος από κορυφαίους εκκλησιαστικούς ηγέτες και θεολόγους, διαχριστιανικός και διαθρησκειακός οικουμενισμός, παρουσιάζει τις αιρέσεις του παπισμού, του προτεσταντισμού, του μονοθεσιτισμού και άλλες ως νόμιμες δίθεν παραλλαγές του χριστιανικού μηνύματος και τις άλλες θρησκείες, ιδιαίτερα τις δύο μονοθεϊστικές, τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, ως παράλληλους δρόμους σωτηρίας, με το Κοράνιο να χαρακτηρίζεται ως ιερό βιβλίο και να δορίζεται ως αξιόλογο και αξιοσύσθετο από Ορθοδόξους εντός εισαγωγικών πατριάρχες σε διάφορα πρόσωπα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι φανταχτεροί, λαμπεροί και αγαπολόγα οικουμενική κίνηση είναι άρνηση του Ευαγγελίου και προσβολή των Αγίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων που έρχισαν και το αίμα τους για να μαρτυρήσουν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και λυτρωτής. Υπάρχει σωρία πλήθος πατρικών θέσεων που τις συγκεντρώσαμε και τις δημοσιεύσαμε με βαρύς απορριπτικούς χαρακτηρισμούς για το Ισλάμ και τον ιδρυτή του. Και η αναφορά μας γίνεται και εδώ στην Αθήνα για την αχαρακτήριστη και πρωτοφανή απόφαση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής να ιδρυθεί μέσα στην Ορθόδοξη και Πατερική πρώην Θεολογική Σχολή τμήμα ή κατεύθυνση Ισλαμικών Σπουδών. Μέσα δηλαδή στην ίδια σχολή, μέσα στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, μέσα στην Αγιωτόκο Θεσσαλονίκη,
μέσα στην Ελλάδα των Αγίων, την επί 2.000 χρόνια σφραγισμένη και ταυτισμένη με την χριστιανική της πίστη, δίπλα στο Ευαγγέλιο να διδάσκεται και το Κοράνιο, που αρνείται και ακυρώνει το Ευαγγέλιο, θεωρεί ως ψευδόμενους τους Αποστόλους που εκήρυξαν την θεότητα του Χριστού, που αρνείται τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουν όλοι οι εθελοτυφλούντες μπροστά στην άκρως αρνητική, αντιανθρώπινη, αντιχριστιανική, ανελεύθερη και καταπιεστική θρησκεία του Ισλάμ, παρακλάδι του Ιουδαϊσμού, την κριτική, την αληθινή και αντικειμενική των Αγίων Πατέρων, που την εσφράγισαν με το αίμα τους οι Άγιοι Νεομάρτυρες της Ισλαμικής Θηριωδίας και τη σφραγίζουν μέχρι και σήμερα στη Συρία και στις άλλες ισλαμοκρατούμενες χώρες από τους τζιχαντιστές. Η ενώθευση του Ευαγγελίου δεν γίνεται βέβαια μόνο με την ισοπαίδωση και εξίσωση των θρησκειών, γίνεται και με την αθώωση των αιρέσεων και των πλανών, οι οποίες ως δούριος ύπος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Διαστρέφουν το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου, το κακοποιούν και το παραμορφώνουν με κοσμικές ανθρώπινες εφευρέσεις και κοινοτομίες, ώστε να χάσει την αγιαστική, την σωτηριώδη ενέργειά του και να καταστεί αλάτι ανάλατο κατά την επεσήμανση του Χριστού. Εάν το άλας μουρανθεί, ετίνι αντισχύσεται. Η Εκκλησία φύλαξε την εκκλησιότητα, την σωτηριώδη ενέργεια και την καθαρότητα του Ευαγγελίου με την αυστηρή καταδίκη των αιρετικών ως ψευδοδιδασκάλων και ψευδοκειμένων ήδη από την εποχή, αποστολική εποχή και διόλων των αιώνων και των εποχών. Διότι εκτός των σωτηριολογικών δυσμενών συνεπειών τους, οι αιρέσεις συντελούν και στην δυσφήμιση και συκοφάντηση του χριστιανισμού στα μάτια των ανθρώπων, όπως έγινε και γίνεται με τον παπισμό, που δεν είναι καν χριστιανισμός, κατά τον Τσοστογεύσκη, και το κακό γέννημά του, τον Προτεσταντισμό, ο οποίος με την ελευθεριότητα στην ηθική και στα δόγματα κατέληξε να νομιμοποιεί τους γάμους των ομοφυλοφίλων και αρνείται ακόμη και την ιστορική ύπαρξη και την Ανάσταση του Χριστού. Αν ρωτήσει κανείς σήμερα κληρικούς και θεολόγους ή ακόμη και απλούς πιστούς για το αν ο παπισμός είναι αίρεση ή εκκλησία, θα ευρεθεί μπροστά σε αντικρουόμενες και αντιφατικές απαντήσεις λόγω της συγχύσεως που έχει προκαλέσει ο συγκριτισμός του οικουμενισμού. Υπάρχει όμως σταθερή και αδιάκοπη σειρά συνοδικών αποφάσεων, ομοφωνία και συμφωνία των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων ότι ο παπισμός δεν έχει μία μόνο αίρεση, αλλά δεκάδες αιρέσεων και πλανών, όπως η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και του Υιού, του Φιλιόκβε, που καταδικάστηκε ως αίρεση από την Επί Αγίου Φωτίου Οδόη του Μελική Σύνοδο του 879-880 στην Κωνσταντινούπολη, παρόντων και υπογραψάντων και εκπροσώπων του Πάπα, τα χρησιμοποιούμενα στην Θεία Ευχαριστία άζημα, το καθαρτήριο ποιή, το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, την άσπρο σύλληψη της Θεοτόκου και την ενσώματη ανάληψή της στους ουρανούς, την κτιστή χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την μεταβολή κυρίως της Εκκλησίας σε κοσμικό κράτος και κοσμική δύναμη και δεκάδες άλλων παρεκκλήσεων και καινοτομιών που εγέννησαν δικαιολογημένα από αντίδραση των Προτεσταντισμό του Λουθύρου, του Καλβίνου και των άλλων, οι οποίοι βέβαια αδικαιολόγητα, αντί να στραφούν προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και να ενσωματωθούν σε αυτήν, τράβηξαν εγωιστικά τον δικό τους δρόμο και δημιούργησαν έξω από την Εκκλησία χειρότερες του παπισμού αιρέσεις και πάμπολα σχίσματα. Το φοβερό και απαράδεκτο, και ας το προσέξουμε αυτό, είναι και εξοργιστικό, ότι αντί να ενσωματωθούν οι Προτεστάντες στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενσωματωθήκαμε εμείς αυτούς, ενταχθέντες μέσα στο Προτεσταντικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο παπισμός λοιπόν και ο Προτεσταντισμός στη διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας είναι αιρέσεις. Και οι σχέσεις μας προς αυτούς πρέπει να είναι σχέσεις προσερετικούς και πλανεμένους, όπως αυτές καθορίζονται από την Αγία Γραφή και την παράδοση των Αγίων Πατέρων. Δυστυχώς, αυτά όλα έχουν ανατραπεί κατά τον προηγούμενο αιώνα και ακούγοντας οι πιστοί τους δικούς μας οικουμενιστάς να ισχυρίζονται ότι ο παπισμός δεν είναι αίρεση, αλλά αδελφή Εκκλησία, ότι έχουν έγκυρα μυστήρια που μεταδίδουν τη Θεία Χάρη,
ότι ο Πάπας είναι αγιότατος αδελφός και επίσκοπος Ρώμης. Έτσι προσφωνείται και σήμερα στο φανάρι. Με τον οποίο συναντάται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συμπροσεύχεται και σχεδόν συλλειτουργεί. Ευλογούν από κοινού τους Ορθοδόκτους και τους Κατοικούς Πιστούς και πολλά άλλα, ακολουθούμενοι σε αυτό το κακό παράδειγμα και από άλλους Πατριάρχες και Επισκόπους. Από όλα αυτά οι πιστοί έχουν πάθει σύγχυση. Οι επιγέστεροι μάλιστα από αυτούς και μη ειδόμενες καλώστα της πίστεως θεωρούν ότι όλα αυτά είναι καλά και έτσι πρέπει να γίνονται. Παρασυρώμενοι από την γοητευτική αγαπολογία και ειρηνολογία των οικουμενιστών. Αγάπη όμως και ειρήνη, χωρίς την αλήθεια, είναι ψευτοαγάπη και ψευτοειρήνη, διότι δεν οδηγεί στη σωτηρία. Όποιος αγαπά αληθινά, καθοδηγεί και τους πλανεμένους προς την αλήθεια. Τους λέγει την αλήθεια, έστω και αν είναι πικρή, για να σωθούν. Όπως ο γιατρός δεν αποκρύπτει την ασθένεια από τον ασθενή και δεν παραπλανά ότι είναι, και δεν το παραπλανά ότι είναι υγιής. Οι φιλοπαπικές και φιλοπροδεσταντικές θέσεις των δικών μας οικουμενιστών, που αποτελούν προδοσία της Ορθοδοξίας, πέρασαν θεσμικά στους διεξαγωμένους θεολογικούς διαλόγους, μονότι είναι αντίθετες προς τη συνοδική και πατρική παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι, ως προς τις σχέσεις μας με τον Παπισμό, για πρώτη φορά στον Παλαμάν του Λιβάνου το 1993, οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, εκτός αυτών που δεν παρίστανται, που μετήχαν στον διάλογο με τους πατρικούς, υπέγραψαν κείμενο επέσχυντο και προδοτικό, το οποίο όχι μόνο αθωώνει την Ουνία, αλλά ουσιαστικά αρνείται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεχόμενο το κείμενο ότι συναποτελεί με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την μία Αγία, στην οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αναγνωρίζει Αποστολική Διαδοχή και Αγιαστική Χάρη στα μυστήριά της. Σε αυτή την απόφαση στηρίζεται για όσα κάνει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αποκορύφωμα όλη αυτή τη σχεδιασμένη από ξένα κέντρα νέα και μεταπατερική θεολογία είναι οι δηλώσει γνωστού Οικουμενικού Ιεράρχου τη Ελλανική Εκκλησία, προϊσταμένου των μεταπατερικών του Βόλου, του Μητροπολίτου Δημητριάδου Συγνατίου, ο οποίο κατά τον εορτασμό των 50 ετών από τη σύγκληση τη Β' Βατικανίου Συνόδου, στον εγκοσμιασμό τη οποία αναδύθηκε παπικότερο των παπικών, ερωτηθείς αν ο παπισμός είναι αίρεση ή εκκλησία, απήντησε σκοτιστής και όχι φωτιστής, ότι χωρίς αμφιβολία ο παπισμός είναι εκκλησία. Και ότι αυτοί που τον χαρακτηρίζουν ως αίρεση έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ροπή του! Επειδή όμως ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείθης, ο Άγιος Αθανάσιος Πάριος, ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, οι επιβαίνουν μαρτυρήσαντες Αγιορείτες Οσιομάρτυρες, ως και οι 13 Οσιομάρτυρες της Ιεράς Μονής Καντάρας της Κύπρου και πλήθος άλλων Αγίων και συγχρόνων γερόντων, όπως ο Όσιος Φιλόθεος Ερβάκος, πιστεύουν και διδάσκουν διαχρονικώς ότι ο παπισμός είναι αίρεση. Αλλού πρέπει να αναζητηθούν τα ψυχολογικά προβλήματα και να εφαρμοστούν πνευματική ιατρία, θεραπεία και εξυγίανση. Ως προς τις σχέσεις μας με τους Προτεστάντες, θα φτάσω και στον Όσιο Φιλόθεο Ζανφάκο, τα ίδια λέει. Ως προς τις σχέσεις μας δεν είναι εκτός θέματος. Ως προς τις σχέσεις μας με τους Προτεστάντες, υπενθυμίζουμε την πολύ χειρότερη, τις πολύ χειρότερες αποφάσεις των δύο τελευταίων γενικών συνελεύσεων του δίθεν Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που έγιναν στο Πόρτο Αλέγκρι της Βραζιλίας το 2006 και στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας το 2013. Στην 9η λοιπόν γενική συνέλευση στο Πόρτο Αλέγκρι της Βραζιλίας, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, πρέπει να μάθει ο κόσμος. Αποκρύβουμε την αλήθεια από τον κόσμο. Στο Πόρτο Αλέγκρι λοιπόν της Βραζιλίας, το Φεβράριο του 2006, επανελήφθη η ίδια προδοσία του Παλαμάν. Αρνήθηκαν δηλαδή οι εκπρόσωποι μας
υπέστησαν κάτι, ηλέχθησαν για κάτι. Τι εδέχθησαν? Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Διότι δέχθηκαν ότι λόγω του χωρισμού καμία Εκκλησία δεν είναι καθολική, όπως επιλέξει γράφει το κείμενο του Πόρτο Αλέγκρε. Ακούστε το. Κάθε Εκκλησία εκπληρώνει την καθολικότητά της όταν είναι σε κοινωνία με τις άλλες Εκκλησίες. Δεν είμαστε καθολικοί αν δεν είμαστε σε κοινωνία με τους Προτεστάντες, με τους Πατρικούς. Και ότι χωρισμένοι απαλλήλων είμαστε πτωχευμένοι, είμαστε πτωχοί. Πρέπει να ενωθούμε με τον Πάπα για να είμαστε πλούσιοι. Βάσει αυτών των αποφάσεων δεν υπάρχει πουθενά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, επειδή υπάρχουν διαιρέσεις. Τι υπέστη ο Άγιος Κηθήρων, υπερασπιζόμενος απέναντι άλλου ιεράτου, το ότι η Εκκλησία δεν είναι διηρημένη, είναι αδιαίρετη η Εκκλησία. Επειδή υπάρχουν διαιρέσεις, επειδή η Εκκλησία είναι διηρημένη κατά την πρωτοφανή εκκλησιολογία του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ο οποίος εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος σε πολλές από αυτές τις συναντήσεις, και το χειρότερο ότι είναι πτωχή η Εκκλησία επειδή της λείπουν οι αιρετικοί. Επειδή της λείπουν οι αιρετικοί, είναι η Εκκλησία. Θυμούμε παλαιότερα, οι ιεράρχης, νωρίς ο Πατήρ Γεώργιος της Βορείου Ελλάδος, είχε συστήσει στον τότε Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο ότι μακαριότατε, καλό θα είναι όταν συζητάτε στην Ιεραρχία ή στη Σύνοδο θέματα των διαλόγων και των σχέσεων μας με τις άλλες εκκλησίες, να καλείτε τους δύο πρωτοπρεσβυτέρους καθηγητάς πανεπιστημιακούς, τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, να σας ενημερώνουν για τα θέματα αυτά. Και όχι να ακούτε μόνο τη γνώμη κάποιου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι πρόσφατες αποφάσεις της 10ης Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Πουσάν της Νοτιού Καρέας. Μία πρώτη καλή κριτική αποτίμηση έγινε από την Ιερά Κοινή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, η οποία ήδη εκυκλοφορήθη ηλεκτρονικός και εντύπωση με τον εύστοχο τίτλο «Συγγνώμη που είμαστε Ορθόδοξοι». Να ζητήσουμε και συγγνώμη που είμαστε Ορθόδοξοι. Πράγματι, στο τελικό κείμενο της συνελεύσεως, και σαν να ευθυνόμαστε εμείς για τις δογματικές διαφορές που παρουσιάζονται απλά ως διαφορετικότητες, πενθούμε και μετανοούμε. Γιατί δεν βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού στους αιρετικούς. Λέει για μας, δεν βλέπετε το πρόσωπο του Χριστού στους αιρετικούς, πρέπει να κλάψετε. Και εκφράζουμε την λύπη μας, γιατί κινόμαστε στις δικές μας παραδόσεις και κοινότητες και δεν εμπλουτιζόμαστε από τις εμπειρίες και τις δωρεές των αιρετικών, όπως επιλέξει λέγει το κείμενο. Εισαγωγικά το κείμενο του Πουσάν. Πενθούμε, επειδή υπάρχουν επίσης οδυνηρές εμπειρίες καταστάσεων, όπου η διαφορετικότητα έχει τραπεί σε διαίρεση και δεν αναγνωρίζουμε πάντοτε το πρόσωπο του Χριστού σε αλλήλους. Πολύ εύκολα αποσυρώμαστε μέσα στις δικές μας παραδόσεις και κοινότητες, αρνούμενοι να δεχθούμε πρόκληση και να εμπλουτιστούμε από δωρεές που άλλοι μας προσφέρουν. Να πενθούμε λοιπόν και να κλαίμε. Σε άρθρο που γράψαμε σχετικά διαρωτώμασταν τον τίτλο «Γνωρίζουν οι επίσκοποι τις πρόσφατες αιρετικές αποφάσεις του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας» και διαπιστώναμε ότι η ιεραρχία πλην εξαιρέσεων άφωνη και άπραγη. Χαρήκαμε γι' αυτό πολύ. Να μεταδώσουμε και τη χαρά μας, όχι μόνο τα θλιβερά. Χαρήκαμε γι' αυτό πολύ όταν διαβάσαμε ένα εξαιρετικό και άριστα κατοχυρωμένο κείμενο που έστειλαν διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις του Κουσάν προς τον Αρχιεπίσκοπο και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο 6 Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι δύο είναι παρόντες. Η Δημιουργόλεως Κογωνιανής Κονίτσης, Γλυφάδας, Κηθήρων, Εντολοακαρνανίας, Πειραιός και Γόρτινος. Με τίτλο «Υπόμνημα κατά των αποφάσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου εν Πουσάν». Τι έγινε το κείμενο, το υπόμνημα, στο αρχείο. Ας έχουμε όμως τώρα να δούμε μερικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν τον γέροντα φιλόθεο Σερβάκο
ως αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδοξίας. Βάσει αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα της αυστηρής αλλά δίκαιης κριτικής που ασκεί, της εκ της δύσεως επιρροές και στον χώρο του ήθους της ηθικής ζωής αλλά και στον χώρο του δόγματος, τις εκπροπές από την Ορθόδοξο πίστη, ο γέροντας Όσιος Φιλόθεος υπερτερεί όλων των άλλων οσίων γερόντων του περασμένου αιώνος και να δικλείεται σε εφάμιλη των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων μορφή. Εφάμιλη του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκο, η λίγο νεότερη του, ο γέροντας Καράλαμπος Βασιλόπουλος, ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, οι οποίοι συντάσσει ο γέροντας Φιλόθεος θαραλέα υπομνήματα προς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες, αλλά και προς τον λαό. Και ως προφήτης της μετανοίας διαβλέπει ότι αν συνεχιστεί αυτή η ηθική διάβρωση και η αποστασία από την πίστη, ο Θεός θα αποσύρει την χάρη και την ευλογία του παιδαγωγικά από το ελληνικό έθνος. Δεν την αποσύρει άλλωστε σιγά σιγά. Δεν την αποσύρει. Όπως έγινε και παλαιότερα. Σε πολλά γραπτά του κείμενα είναι ολοφάνερη αυτή η συνείδηση που συναντά κανείς στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχει γι' αυτό άδικο ο πατήρ Θεόπουλος Διονυσιάτης στο μνημονευτέ βιβλίο του για τον Όσιο Φιλόθεο, που αρχίζει τα προλεγόμενα με το αναφερόμενο στον προφήτη και πρόδρομο Ιωάννη προφήτη, χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννη, ως εφαρμοζόμενο κατά αναλογία και εις τον Όσιον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Εγένετο άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης, όνομα αυτό Φιλόθεος, ούτως ήλθεν εις μαρτυρία ή να μαρτυρήσει περί του φωτός ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Απεσταλμένος λοιπόν από τον Θεό, προφήτης και διδάσκαλος, δείχθηκε ως ο Φιλόθεος κατά τον 20ο αιώνα, κατά τον οποίον εσπάνιζαν οι προφητικές φωνές, ενώ αντίθετα ακούγονταν ηχηρές φωνές ψευδοπροφητών, ψευδοποιημένων και ψευδοδιδασκάλων, που εκείρηταν καινοτομίες και πλάνες. Ο ίδιος αμφιταλαντεύθηκε στο αν θα έπρεπε να ακολουθήσει την ησυχαστική μοναστική ζωή, νυπτικός άκουσα να λέγεται, όντως είχε αυτή την τάση της νύψεως, μακριά από τους θορύβους και τα προβλήματα του κόσμου, όπως επιθυμούσε, ή θα έπρεπε να συνδυάσει τη μοναστική ζωή με αποστολική δράση μέσα στον κόσμο, όπως του συνιστούσε ο πνευματικός του πατέρας και διδάσκαλος ο Άγιος Νεκτάριος, που έπραξε και αυτός το ίδιο, ακολουθώντας τα παραδείγματα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, ιδιαίτερα των τριών ιεραρχών. Η αμφιταλάντευσή του αυτή έπαυσε όταν με θεοσημεία προφητική εστάθη να κηρύξει στον κόσμο. Διηγείται ο ίδιος ότι, κατά το προσκύνημά του που έκανε στους Αγίους Τόπους, βρέθηκε στο Θεοβάδι στο όρο Σινά. Εκεί, κατά την κάθοδό του από το όρο Σκορίδ, εισήλθε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλιού και προσευχόμενος παρακαλούσε του θερμά τον Θεό με δάκρυα να του αποκαλύψει αν είναι θέλημά του να μείνει εκεί στο σπήλαιο, μακριά από τον μάταιο κόσμο, χωρίς περισπασμούς και φροντίδες, για να έχει διαρκώς ενωμένο το νου με το Θεό, να σκέπτεται μόνο τα ουράνια. Και ενώ έκανε αυτές τις σκέψεις, άκουσε τρεις φορές αόρατη φωνή να λέγει: «Πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Κατενόησε τότε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και επέστρεψε στη Λογοβάρδα. Περί το ότι εσπάνιζαν τον 20ο αιώνα οι τολμηροί και ανδρείοι ομολογητέ της πίστεως, ενώ επλήθαιναν οι πολέμοι της Εκκλησίας και μέσα στο σώμα των επισκόπων και επιμένων, υπάρχει ένα συγκλονιστικό κείμενο προσευχής του προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που κυκλοφορήθηκε σε ιδιαίτερο φυλάδιο το 1973, αφού επισημαίνει καταρχήν ότι οι Άγιοι Απόστολοι Κυριάκο Χίτρους, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας ενίκησαν κατά τη διάρκεια των αιώνων τους αοράτους και ορατούς εχθρούς, διέσωσαν την Αγία Εκκλησία και οδήγησαν πολλούς στην αληθινή πίστη, την Ορθοδοξία, γράφει εισαγωγικά. Στις προηγούμενες γενναίες υπήρξαν άνδρες Άγιοι, άντρες σοφοί, δίκαιοι, τίμιοι, συνετοί, πνευματοφόροι, θεοφόροι, ανδρείοι στην ψυχή, οι οποίοι αγωνίστηκαν υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ των αποστολικών και πατρικών παραδόσεων και με την ειδική σου συμμαχία και βοήθεια, Κύριε, ενίκησαν τις παρατάξεις των εχθρών και διέσωσαν την Εκκλησία. Σήμερα τέτοιοι άνδρες υπάρχουν ολίγοι.
σπάνιοι, δυσέβρετοι και όχι ανδροί, σοφοί και άγιοι, όσοι παλαιοί πατέρες ημών. Οι δε πολεμούνται στην Αγία Εκκλησία είναι πολλοί και κινδυνεύει το σκάφος της Εκκλησίας να καταποντιστεί, διατομή έχει καλούς ποιμένας και φύλακας. Μερικοί των ποιμένων και επισκόπων, τους οποίους έταξαν ποιμένοι και φυλάκτουν την λογική σου πίνη στην Αγία Εκκλησία, έγιναν προβατός και μηλίκοι. Τέλειοι καταφρονητές και παραβάτε των ιερών κανόνων και αποστολικών παραδόσεων, ζητούντες αποβολήν αυτών και αντικατάσταση των ιερών κανόνων. Άλλοι άνοιξαν τις πόρτες και καλούν και δέχονται τους λύκους παπιστάς. Λύκοι παπιστέ, λύκος παπιστή στο φανάρι, ο αρχιλύκος στο φανάρι. Άλλοι άνοιξαν τις πόρτες και καλούν και δέχονται τους λύκους παπιστάς, διαμαρτυρωμένους και πάντα τους αιρετικούς, για να εισέλθουν ακολύτως και θύσουν, απολέσουν και κατασπαράξουν τα λογικά πρόβατα. Και αντί να αγωνίζονται και να φροντίζουν να ενώσουν την Εκκλησία, αγωνίζονται να την διαιρέσουν ακόμη σε περισσότερες και την καταστήσουν πανερετική. Μπροστά σε αυτή την εικόνα της αυξήσεως των εχθρών και πολεμίων της Εκκλησίας, της αδιαφορίας των ποιμένων ή και της μεταβολής των σε εχθρούς, η οποία σημειωτέω σήμερα είναι πολύ χειρότερη, όσο ο Φιλόρθεος αισθάνεται μεγαλύτερο το χρέος και την ευθύνη του ως πνευματικού πατρός και εκκληρικού να αγωνιστεί και να διδάσει. Διαβάζει στην Παλαιά Διαθήκη τις συστάσεις προς τους προφήτες του Θεού να αναγγείλουν στον λαό τις αμαρτίες του με φωνή δυνατή σαν της άλπιντος. Διαφορετικά θα τιμωρηθούν και αυτοί και γράφει. Ταύτα αναγνώσες εγώ αμαρτωλός και ανάξιος και φοβηθείς μήπως ως πνευματικός πατήρ και ιερεύς του υψίστου, εάν σιωπήσω βλέπων την ερχομένη ροφέαν, με εξητήσει ο Κύριος λόγων, αναγγέλλω τα αμαρτήματα του ελληνικού λαού και του κλήρου, καλών πάντας και πρώτον τον εαυτό μου, επειδή καγώ αμαρτωλότερος πάντων τι κάνω, εις μετάνοια και επιστροφή. Γράφοντας προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα επικριτικά, έχω ολόκληρο κεφάλαιο μέσα. Τι έγραψε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα μετά από τη συζήτηση, αλλά δεν έχουμε καιρό να το παρουσιάσω. Γράφοντας επικριτικά στον Πατριάρχη Αθηναγόρα για τα ανοίγματά του προς τον Πάπα, εκφράζει τον ίδιο φόβο σε περίπτωση που θα σιωπήσει. Να δούμε πόσοι θα μιλήσουν μετά από όσα συντελέστηκαν χθες και σήμερα. Πόσοι θα αρθρώσουν λόγο. Αναγκάζομαι να σας γράψω, φοβούμενος ότι θα αμαρτήσω εάν θυμωθώ και δεν ομολογήσω την αλήθεια. Την ίδια συνείδηση ευθύνης εκφράζει και όταν εκδίδει το 1957 ειδικό φυλάδιο εναντίον της βλασφημίας των θείων που είχε προσλάβει τότε μεγάλη έκθεση. Συναισθανόμενος αφενός το ιερόν καθήκον ως πνευματικού πατρός και ιερέως ότι δεν πρέπει να σιωπώ αλλά να κηρύττω την αλήθεια, να ελέγχω, να επιτιμώ, να ενθετώ και παρακαλώ τους αμαρτάνοντες, έκρινα σκόπιμον να εκδώσω το παρόν βιβλιάριο. Δεν έλειψαν βέβαια και οι επικριτέ αυτής της προφητικής και ομολογητικής τάσεως του Οσίου Φιλοθέου, όπως δεν λείπουν και σήμερα, για όσους τολμούμε στα μέτρα μας να ασκούμε κάποιο έλεγχο. Μας επικρίνουν πολύ. Φτάνουν μέχρι το σημείο να μας ονομάζουν ακόμη και ψυχοπαθείς, όπως ακούσατε. Οι οποίοι τους συνιστούσαν να κάνει υπακολή στον οικείο επίσκοπο και στις αποφάσεις των συνόδων. Γράφοντας απαντητικά το 1930 προς τον επίσκοπό του, που του συνιστούσε η υπακοή, που έγραφε εισαγωγικά. Εάν αυτή την γνώμη, την ασιωπούμε δηλαδή, οικολούθουν πάντες οι χριστιανοί κατά γράμμα, να ακολουθούν δηλαδή τους επισκόπους εις πάντα, αλίμονο τότε. Ούτε Ορθοδοξία, ούτε Εκκλησία, ούτε Ορθόδοξος Χριστιανός θα υπήρχε σήμερα. Εάν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολούθουν τους Πατριάρχες και Επισκόπους, τους Αιρετικούς, Απολληναρίους, Μακεδονίους, Ευτυχαίας, Διοσπόρους, Αβελιοσυμβίρους, Ευσεβίους και πολλούς άλλους, και δέχοντο και εισπάθοντο τα φρονήματά των, πού τότε Ορθοδοξία, πού Χριστιανός Ευσεβής και Ορθόδοξος, και τι λέγω ανθρώπους Πατριάρχες και Μητροπολίτες, και δεν λέγω συνόδους, ανυπακοή σε συνόδους. Πού Χριστιανός, όχι από 5 ή 10 και 20 κοιούτους, αλλά από 100, 200 και 348 Μητροπολίτες και Επισκόπους αποτελωμένες, διότι 348 των αριθμών σημειούθεν
1754 εν Κωνσταντινούπολη και εξέδωκαν τον όρο εναντίον των Αγίων εικόνων. Συμπληρώνοντας την επιχειρηματολογία του γράφει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, καθάς κι ας το ακούσουν αυτό και οι πνευματικοί. Όλοι οι πνευματικοί έχουν αποχαγνώσει τα πνευματικά τους παιδιά. Τα έκαναν λαμπάδες, όλοι, ας το ακούσουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις, καθάς ακριματίστος δύνατε της να παρακούει. Καθώς και ανωτέρω είπαμε και όσοι Άγιοι Πατέρες και Απόστολοι μας παραγγέλουν. Και δίνει στη συνέχεια και σχετικά χωρία από την Αγία Γραφή και παραδείγματα και τους Αγίους Πατέρες. Σε ελεκτική επιστολή που στέλνει το 1776 προς την Σεπτήνη Ιεραρχία, ένας παπάς πνευματικός προς την Σεπτήνη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος γράφει «Ας μη ύποση, ποιος είσαι εσύ που θέλεις να διδάξεις ημάς τους αρχιερείς, σύ ο κατώτερος ημάς τους ανωτέρους σου, ότι είμαι κατώτερος και αμαρτής το γνωρίζω, ότι είμαι μηδέν εκ του μηδενός, αλλά είμαι και άνθρωπος χριστιανός, ορθόδοξος και πνευματικός και οφείλω, όταν υβρίζεται η πίστη μου, να μην κλείω το στόμα μου και να σιωπώ». Καθυβρίζεται η πίστη μας, καθυβρίζεται διαρκώς με τους οικουμενιστάς και σιωπούμε. Ο πρόδρομος Ιωάννης εν ερήμο διέτριβε, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι ο βασιλεύς Ηρώδης παρινόμησε, αφήκε την έρημον και μετέβη στην πόλη και ήλεξε που παρανομήσαν τα βασιλεία. Και πας άνθρωπος, όχι κληρικός, πας άνθρωπος ίος και αν ή. Ένας απλός πιστός, ίος και αν ή. Οφείλει να μην κλείει το στόμα του όταν ακούει την πίστη του να ευρίζεται, αλλά να διαμαρτύρεται, να συμβουλεύει και να ανάγκη να ελέγχει. Ακόμη και τους αγιορείτες πατέρες ελέγχει με πιστική επιχειρηματολογία, γιατί δέχθηκαν να οργανώσουν στο Άγιον Όρος το 1963 τις τελετές για την χιλιετερίδα του Αγίου Όρους. Γιατί θεωρεί ότι είναι κοσμικές εκδηλώσεις, ξένες κοστεμοναστικά ήθη και την ιστορία του μοναχισμού. Τελικώς δε βλάβη θα προκαλέσουν, παρά όφελος. Αναιρώντας δε πιθανή ένσταση για την ανάμειξή του σε ξένη αρμοδιότητα από την Λογκοβάρδα στο Άγιον Όρος, λέει «Αλίσως μη ήπουν τινές, εμείς γνωρίζομεν να φυλάξουμε τον εαυτό μας από τα σφαγίδας του διαβόλου. Συ πάτερ φιλόθεε, τι ενδιαφέρεσαι, συ είσαι ξένος, κοίταξε το μοναστήρι σου. Ενδιαφέρομαι ως χριστιανός, ως ομόσχημος αδελφός, αλλά και διότι η Λογκοβάρδα έχει ιδρυθεί από αγιορείτας τους λεγόμενους κολυβάδες, φίλους, ο μέμονας και ομόφρονας των Αγίων εκείνων πατέρων Νικοδήμου Ναξίου του Αγιορείτου, Αθανασίου του Διδασκάλου του Παρίου Μακαρίου Ροταρά και λοιπόν. Λοιπόν, όπως ενδιαφέρομαι και για τη Μονή μου, ενδιαφέρομαι και για τα Άγιον Όρος. Έχω 10 θήκων ιερών και επιβεβλημένων ως μοναχός και 2 ως πνευματικός να ενδιαφέρομαι όχι μόνο δια τη Μονή μου και τα σμονάς του Αγίου Όρους, αλλά και δι' όλα τα σμονάς και δι' όλους τους μοναχούς της πατρίδος και της εκκλησίας μου. Απίστευε τους προφητικούς και πατερικούς ελέγχους του κατά διαφόρους καιρούς, χωρίς να φοβείται ούτε βασιλείς, ούτε πρωθυπουργούς, υπουργούς, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους και άλλους αξιωματούχους, όταν πληροφορείται ότι προσέβαλαν τα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Συνοψίζοντας τη σχετική δραστηριότητα του, γράφει ο ίδιος εισαγωγικά. Αλληλείς, κι αν πολλοί είναι οικοφεύγοντες και τυφλώτοντες, οφείλουμε να κηρύττουμε και να ομολογούμε την αλήθεια. Από τη στιγμή που έγινα ιερέας και πνευματικός από το έτος 1912 έως σήμερα, έστειλα πολλά υπομνήματα εις βασιλείς, πρωθυπουργούς, ιερά σύνοδο, εις μητροπολίτες και αλλαχού. Έστειλα και 4 ηγετήρια ερωτήματα, ολόμως δεν ήκουσα. Είπα και ελάτησα, αμαρτία μου και έχω. Αλλά εφόσον οι άνθρωποι και μαζί με αυτούς και εγώ δεν ακούν τον Θεό, πώς θα ακούσουν εμένα τον αμαρτία μου. Δεν έπαψα όμως να ομιλώ, αλλά μάχομαι εναντίον των καταφρονητών των αποστολικών και πατερικών παραδόσεων, των εχθρών της Ορθοδοξίας και φίλων των σχηματοαιρετικών παπιστών και διαμαρτυρωμένων, οι οποίοι προσπαθούν δολερώς να πλανήσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς για να τους ακολουθήσουν στην πλάνη του. Ήταν τόσος ο προφητικός και αποστολικός ζήλος του, με συνακόλουθα την τόλμη και την ανδρεία του,
ώστε κατά μία επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη το 1934 είχε προγραμματίσει να συναντήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ. Όχι για να φάει μαζί του στο Παϊράνι, δείπνα, και να κάνουν διαθρησκειακές συναντήσεις, αλλά για ποιο λόγο να τον συναντήσει? Να τον προτρέψει να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Τον απέτρεψε όμως από το εγχείρημα αυτό ο τότε Πατριάρχης Φώτιος, διότι υπήρχε όξυνση στις σχέσεις μεταξύ Κεμάλ και Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όταν επέστρεψε στην Λογοβάρδα, έγραψε σχετική επιστολή που έχει διασωθεί. Πληροφορηθείς ότι ο Κεμάλ ήταν άρρωστος, αποφάσισε να τον επισκεφθεί στην Άγκυρα. Αλλά όταν έφτασε στην Αθήνα, έμαθε ότι απέθανε και έτσι ματαιώθηκε οριστικά το εγχείρημα, το οποίο πάντως δείχνει ότι ο αποστολικός του ζήλος έφτανε μέχρι που να οραματίζεται να προσελκύσει τον χριστιανισμό από τους μουσουλμάνους, τους οποίους τώρα εξυψώνουμε. Και ο Πάπας πηγαίνει και προσεύχεται μέσα στο τζαμί. Και τελειώνω ο επίλογος. Αφήνω μερικά που είχα προγραμματίσει να πω και έρχομαι στον επίλογο. Μία άγνωστη πτυχή της δραστηριότητας του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, η οποία είναι διδακτική σε όλους μας. Χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ καλά αυτό το οποίο έκανε, και να κάνουμε και σήμερα, και εν πολλοίς το κάνουμε, και επίσκοποι και κληρικοί. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, απέναντι όλων αυτών των αποστασιών, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις σε όλες τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και στο Άγιον Όρος. Την κυβωτώ αυτή της Ορθοδοξίας. Προθέσου μου ενεχείρισε ο κύριος Τεμετσιτζίδης και το έχω εδώ, ένα κείμενο που έγραψε αυτές τις ημέρες ο γνωστός γέροντας του Αγίου Όρους, ο γέροντας Γαβρίλ, ο οποίος είναι ουσιαστικός στη θέση του γέροντος Παϊσίου. Εκατοντάδες πιστών περνούν κάθε μέρα και τώρα στη Θεσσαλονίκη που ήρθε, 25-30.000 κόσμος πηγαίνουν για να τον επισκεφθούν. Και τον ερώτησαν τι είναι ο παπισμός, τι είναι ο Πάπας. Και αν ακούστε τι λέει ο γέροντας Γαβρίλ, θα πείτε δόξα τω Θεώ, μιλάει και το Άγιον Όρος. Αυτόν τον παπισμό πώς τον χαρακτηρίζει ο γέροντας Γαβρίλ? Δυστυχώς όμως φεύγουν πολλοί παραδοσιακοί αρχιερείς και πολύ σύντομα η σύνθεση της ιεραρχίας, αν ο Θεός τον προφυλάξει, σε όλες τις τοπικές εκκλησίες θα έχει αλλοιωθεί. Υπάρχουν τοπικές εκκλησίες που αυτό σχεδόν έχει επιτευχθεί. Γι' αυτό και έχει σιωπήσει εκεί παντελώς ο ορθόδοξος προφητικός και πατρικός λόγος. Είμαστε ακόμη η Ελλάδα η μόνη χώρα που τολμούμε οι πρεσβύτεροι και οι μοναχοί και μιλούμε. Κι ας μας δυσφημούν ορισμοί. Αλλού είναι τόσο αυστηρή η οικουμενιστική τυραννία σε χώρες ορθόδοξες, ώστε μπορεί τολμήσει κανείς, ενεργώντας συνολικά και ελεύθερα, να διατυπώσει τη γνώμη του και να ελέγξει τις αντικανονικές, αντιπατερικές, αντορθόδοξες ενέργειες των εκκλησιαστικών ηγετών, αντιμετωπίζει εκκλησιαστικά δικαστήρια και μάλιστα με επίκληση των ιερών κανόνων, τους οποίους ασύστολα παραβαίνει και ξεφτελίζουν καθημερινά αυτοί που τους επικαλούνται. Πολύ ισχυρό είναι και το όπλο της δυσφημίσεως και κατά συκοφαντήσεως των αγωνιστών της πίστεως προς το ανυποψίαστο και ακατήχητο πλήρωμα της Εκκλησίας. Επιστρατεύουν του κόσμου τις φανταστικές και ψευδείς κατηγορίες, οι πιο αθώες από τις οποίες είναι ότι είμαστε οι αγωνιζόμενοι ακραίοι, φανατικοί, εμπαθείς, φονταμενταλιστές με ψυχολογικά προβλήματα, με σκοπό να εμποδίσουν τον λόγο μας να φτάσει ανεπηρέαστα στα αυτιά και στις καρδιές των πιστών. Η αλήθεια είναι ότι φοβούνται τον Ορθόδοξο Λόγο και την αληθή διάγνωση του ακροατηρίου. Γι' αυτό και αποκλείουν τους αγωνιστές από συνέδρια, συνάξεις, ημερίδες, ομιλίες σε μεγάλους ναούς και μεγάλα ακροατήρια. Μα αν ήμασταν ακραίοι, φανατικοί, εμπαθείς, μπορούσαν εύκολα να αφήσουν τον λαό με το αλάθαστο κριτήριό του να καταλάβει και να μας αποστρεφεί. Και όχι να προσπαθούν με συκοφαντίες και ψεύδι να τον παραπλανήσουν. Φρίκει κανείς όταν διαβάσει τις κατηγορίες που διατύπωσαν οι αιρετικοί επίσκοποι εν συνόδο,
εναντίον του Αγίου Αθανασίου και τις πολύ χειρότερες εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χριστοδόλου στην Επιδρή Σύνοδο του 402. Όσοι ο Στυλόφιος Ερβάκος περί το τέλος της ζωής του ήταν πολύ στενοχωρημένος για την κατάσταση που επικρατούσε στην ποιμένουσα εκκλησία. Έγραφε εισαγωγικά: «Η ψυχή μου εις τα τελευταία στιγμάς του βίου μου είναι περίληπτος και κατόδυνος, βλέπων την αξιοθρήνητον κατάσταση της εκκλησίας και των ποιμένων αυτής, οι οποίοι εκτός ολίγων εξαιρέσεων», και ισχύει σήμερα και αυτό, «αντί να γίνουν φως με τα καλά των έργα, εγένοντος σκότος και αιτία να βλασφημείται εις τα έθνη το όνομα του Ουρανίου Πατρός ημών». Ο ίδιος πάντως δεν στάθηκε με σταυρωμένα τα χέρια, προφασιζόμενος τον κίνδυνο της κατακρίσεως και της ενυπακοής, «μη κατακρίνετε, μη κατακρίνετε». Μόνο όσοι αγνοούν την αγιογραφική και πατερική διδασκαλία ή θέλουν να καλύψουν την δηλία τους και να αποφύγουν το ξεβόλεμο από εκεί που είναι βολεμένοι, είναι συστρατευμένοι με τους εχθρούς της Ορθοδοξίας, προβάλλουν προφάσεις αναμαρτίες. Υπάρχει κακή υπακοή και αγία υπακοή. Όπως δείξαμε με αγιογραφικές... και πατερικές μαρτυρίες σε ομότιτλο βιβλίο μας. Όπως ήδη μνημονεύσαμε προηγουμένως, όσο ο Εσφυλόρθεος απαντώντας τον επίσκοπό του που του συνιστούσε υπακοή έγραψε: «Εάν αυτή τη γνώμη ακολουθούσαν και τα λοιπά, δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία». Το αξιοσημείωτο είναι, και με αυτό τελειώνω, και πολύ διδακτικό για τις ημέρες μου, ότι όσο ο Εσφυλόρθεος δεν περιορίστηκε στους προσωπικούς του μόνο αγώνες, στους προφητικούς και πατερικούς ελέγχους του εναντίον των παρεκκλήσεων στα δόγματα και στα ήθη, αλλά προσπαθούσε να ενθαρρύνει και άλλους στο να ομολογούν και να ανθίστανται. Σε κάποια από τα κείμενά του λέγει ότι βεβαίως την Εκκλησία την εθεμελίωσε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς και θα μένει ακρόνητος στους αιώνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς τα αδιαφορούμε. Δεν πρέπει να μένουμε να παθείς, εισαγωγικά γράφει, αμέριγνοι, άφωνοι. Πρέπει να συνδεθούμε πρώτον το συνδέσμο της πίστεως και αγάπης και δεύτερον να αποβάλλουμε από τον εαυτό μας τα έργα του σκότους και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, τα όπλα της πίστεως και με φωνάς αλλαλαγμών. Ας τους διώξουμε αλλαλάζοντες, κάτω λύκοι, κάτω προδότε, έξω ληστέ, κλέπτε κακούργοι. Στο ίδιο κείμενο λέγει ότι ετοιμάζει η στάτη έκκληση προς άπαντα στους εν Ελλάδη, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και πάση τη Ρουμένη Ορθοδόξους, κληρικούς και λαϊκούς εισαγωγικά, προς ομολογία της Ορθοδόξου ημών πίστεως και αποκήρυξη των καταφρονητών αυτής, των αποστατισάντων, των καταφρονητών των αποστολικών και πατερικών παραδόσεων, των ψευδοποιημένων, των ψευδοπροφητών, περιών είπε ο Κύριος, προσέχετε ή να μην πλανηθείτε υπ' αυτών. Συγχαίρει χριστιανούς των πατρών, διότι συγκέντρωναν υπογραφές, και αυτές τις ημέρες συγκεντρώνουμε υπογραφές, για να σταματήσουν τα φιλενοτικά και φιλοπατικά ανοίγματα. Γράφει: «Η γνώμη μου είναι ότι το υπόμνημα να το υπογράψουν πολλοί κάτοικοι των πατρών, και διανοούμενοι και κληρικοί». Και παρακάτω παρουσιάζω, για να μην σας κουράζω, ότι έστειλε γράμματα σε αγιορείτες, έστειλε γράμματα στο γέροντα Γαβρίλη Διονυσιάτη, μαζί με άλλους αγιορείτες να συναντιόνται, να κάνουν συνάξεις και να συντονίζονται στον αγώνα αυτό. Αυτές λοιπόν τις συστάσεις του Γέροντος, ότι πρέπει να συντονιστούμε οι παραδοσιακοί Ορθόδοξοι, ιδιαίτερα αυτά πρέπει να αποδεχτούμε σήμερα και να συνεχίσουμε την προσπάθειά του με συναντήσεις και επικοινωνία όλων των απανταχού της γης Ορθοδόξων, των αγωνιόντων και ανησυχούντων, να σταματήσουμε τον κατήφορο στην πανέρεση του οικουμενισμού και να ξαναλάμψει το φως της Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή πατέρα Θεόδωρο Ζήση για τον θαραλέο, όπως πάντοτε άλλωστε, και ομολογιακό λόγο του. Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημά σας νομίζω τα λέει όλα. Στη συνέχεια, ο τελευταίος χρονικά, αλλά καθόλου τελευταίος αξιολογικά, είναι ο πατήρ Γιώργιος Μεταλλινός, πρωτοπρεσβύτερος, καθηγητής, ομότιμος, σύμψυχος, συναγωνιστής και συναδελφός, όπως ο ίδιος λέει.
του πατρός Θεοδόρου και άλλων αγωνιζομένων Ορθοδόξων, Επισκόπων, Κληρικών, Μοναχών, Θεολόγων, Λαϊκών, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Τέκνα των Αγίων, οι Πατέρες της Εκκλησίας», εντάσσοντας κατά αυτόν τον λόγο την ομολογιακή μορφή και παρουσία του Γέροντος του Μουθέου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ορθοδόξου Πατερικής μας παραδόσεως. Σεβάστοι ιεράρχες, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα ακούσω μάλλον τα όσα μας είπε ο πατήρ Θεόδωρος Ρήσης. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, θα επιχειρήσω μια άλλη προσέγγιση του Οσίου Πατρός Φιλοθέου, συνεχίζοντας τον πατέρα Θεόδωρο Ρήση. Θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από την μελέτη, πραγματικά η οποία θα δημοσιευθεί ο κύριος Μετζεντζίδης, αγωνιστής με το δικό του όπλο και το δικό του τρόπο, πιστεύω ότι θα παρουσιάσει όσα ελέγχθησαν απόψε σε κάποιο νέο βιβλίο για τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάτου. Συνεχίζοντας λοιπόν τον πατέρα Θεόδωρο, θα προσπαθήσω το συντομότερο δυνατόν να δώσω απάντηση στο ερώτημα. Γιατί θυμάμαι τον πατέρα Φιλόθεο, γιατί τον θυμάμαι ως πατέρα και πατερικό θεολόγο της Ορθοδοξίας. Ο Απόστολος Παύλος, αποκοινόμενος στους Έλληνες της Κορίνθου, γράφει μεταξύ άλλων, το ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, «Πού και ντρέπομαι μας γραφωτάφτα, αλλιώς τέκνα μου αγαπητά μου θετώ». Γράφει σε Έλληνες. Και τι τους λέει, τι μας λέει. «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εάν γαρ Χριστώ Ιησού για του Ευαγγελίου, εγώ, ο Παύλος δηλαδή, ημάς εγέννησα». Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του πατέρα των Κορινθίων, αποδεκτών της επιστολής του, προσδιορίζοντας και την ουσία της πατρότητός του. Απευθυνόμενος δε σε Έλληνες, στους οποίους η παιδεία και η ανθρώπινη σοφία είχαν την προτεραιότητα στην ιεράρχηση των αγαθών του βίου, διακρίνει το έργο των πατέρων από το έργο των παιδαγωγών, των δασκάλων. Οι πατέρες γεννούν και φέρνουν στην ύπαρξη, ενώ οι παιδαγωγοί επικοδομούν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αν είναι κατά Χριστόν δάσκαλοι, αν είμαστε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι κατά τον Απόστολο, πέρα από την φυσική γέννηση, υπάρχει και άλλο γεγονός γεννήσεως στην Εκκλησία. Είναι η πνευματική γέννηση, η αναγέννηση. Για αυτή μίλησε και ο Χριστός μας στον νυχτερινό μαθητή του τον Άγιο Νικόδημο, λέγοντάς του ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Αυτό σημαίνει να ξαναγεννηθεί. Και όταν εκείνος απορριμμένος τον ρώτησε, πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί είναι γέρος ον, μη δύναται εις την κηδεία της μητρός αυτού δεύτερον, και πάλι δηλαδή εις ελθύν και γεννηθήνε. Ο Χριστός μας του απάντησε ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν εισέρχεται στην ουράνια βασιλεία, υπονοώντας το Άγιο Βάπτισμα. Η κολυμπήθρα, το βαπτιστήριο της Εκκλησίας είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, όχι κατ' εμέ, η μήτρα της πνευματικής μας μητέρας της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, υπάρχουν συνεπώς δύο γεννήσεις. Η φυσική γέννησή μας από τους γονείς και η υπερφυσική εκ Πνεύματος Αγίου. Στις αποστολικές διαταγές, σπουδαίο κείμενο του τέλους του 4ου αιώνα, διαβάζουμε «ούτως μετά Θεόν πατήρ ημών», αναφέρονται σε κάποιο πνευματικό, αναγεννήσασι μας. Ο Θεός πραγματοποιεί δηλαδή την αναγέννηση των πιστών μέσω των πνευματικών τους πατέρων. Υπάρχει δε μια αναλογία μεταξύ σαρκικών και πνευματικών πατέρων. Είναι και οι δύο μοναδικοί και αναντικατάστατοι. Και οι δύο οδηγούν στην ύπαρξη, την βιολογική ο ένας και την πνευματική ο άλλος. Και αυτό συμβαίνει μια φορά στη ζωή του ανθρώπου. Υπαρξιακά και ανεπανάληπτο γεγονός δεν είναι μόνο η φυσική γέννηση, αλλά και η άνω γέννηση.
Υπάρχει όμως και μια ουσιαστική μεταξύ του διαφορά, μεταξύ των δύο γεννήσεων. Οι σαρκικοί πατέρες γεννούν για τον παρόντα κόσμο. Οι πνευματικοί πατέρες γεννούν για τον Χριστό και την αιωνιότητα. Γι' αυτό ο Απόστολος προσθέτει την φράση «εν Χριστώ και δια του Ευαγγελίου». Αυτές είναι οι συντεταγμένες της πνευματικής πατρότητος στην Εκκλησία. Οι πνευματικοί πατέρες οφείλουν να είναι εν Χριστώ πατέρες και τα πνευματικά τους τέκνα γίνονται μέσω αυτών όχι δικά τους τέκνα, αλλά Χριστού τέκνα. Για να αξιωθεί όμως κάποιος με τη χάρη του Χριστού να γίνει μέσα στο σώμα του Χριστού Πατέρας, πρέπει να είναι ο ίδιος πρώτα εν Χριστώ, δηλαδή αναγεννημένος, αληθινό τέκνο του Θεού, του μόνου κατ' ουσίαν Πατρός. Αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε και να οδηγήσουμε στην εν Χριστώ αναγέννηση. Αυτή είναι η τραγικότητα πολλών από εμάς τους δεχομένους πατέρες. Όπως υπήρχαν ψευδοπροφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που σφετερίζονταν το έργο των νησίων προφητών, έτσι μπορεί να υπάρξουν ψευδοπατέρες σε κάθε εποχή που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αναγέννηση, αφού δεν είναι ή δεν είμαστε, αν θέλετε, οι ίδιοι εν Χριστώ αναγεννημένοι. Και γι' αυτό και αυτό που κάνουμε είναι να μην συνδέουμε τα πνευματικά μας τέκνα με τον Χριστό, αλλά να τα υποτάσσουμε στον εαυτό μας. Είναι οι γεροντάτες τύπου γκουρού και τέτοια γίνονται οι αιρετικοί και οι αιρετίζοντες, ψευδοορθόδοξοι, οι οικουμενιστές, οι νεοεποχήτες που δεν μπορούν να οδηγήσουν στον αληθινό Χριστό της ιστορίας και της Εκκλησίας. Τέκνα των Αγίων Πατέρων αναδεικνύονται σε κάθε εποχή οι πατέρες της Εκκλησίας, εντασσόμενοι σε μια αγιοπνευματική σκυταλοδρομία που διαθέει όλη την ιστορική διάρκεια μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αυτό είναι το γεγονός της παραδόσεως, της συνεχείας της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού στον ιστορικό χρόνο. Κάθε ποιμένας παραλαμβάνει ολόκληρο τον Χριστό και τον μεταδίδει ακαινοτόμητος του διαδόχου. Αυτή είναι η αποστολική διαδοχή που κυριολεκτείται στους επισκόπους, που κύριο έργο τους είναι η διαφύλαξη και μετάδοση, παράδοση δηλαδή, της αληθινής πίστεως του Χριστού, δηλαδή της Ορθοδοξίας και όχι της οποιασδήποτε αιρετικής πλάτης. Αυτό είναι το έργο των επισκόπων. Η παραλαβή του Χριστού και η μετάδοσή του, ολοκλήρου του Χριστού. Τούτο λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκα ημί, όχι και παρέλαβε. Αυτή η θεμελιακή πράξη της Εκκλησίας φαίνεται ανάπτυγμα στην χειροτονία του Πρεσβυτέρου, του βασικού βαθμού της ιεροσύνης, δεν είπα του ανωτέρου και σπουδαιοτέρου, του βασικού βαθμού της ιεροσύνης. Ποιος μπορεί να είναι επίσκοπο, εάν δεν περάσει από τη βαθμίδα του Πρεσβυτέρου. Ο χειροτονήσας επίσκοπος λέγει στον χειροτονηθέντα πρεσβύτερο, δίνοντάς του να κρατήσει στην δεξιά παλάτη τον καθαριασμένο Άγιο Άρχο τον Χριστό δηλαδή. Λάβε την παρακαταθήκην τάφη και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότε παρά αυτού μέλης επίστε αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημα και το δικό μου. Πρέπει τον Χριστό που παρέλαβα με την χειροτονία μου ολόκληρο, ακαινοτόμητο, να τον παραδώσω παρακάτω διά των επισκόπων μας που είναι εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφή εν Αγίω Πνεύματι φυσικά όταν είναι επίσκοποι στην κορυφή της διαδικασίας της παραδόσεως. Είναι φρικτή στιγμή για όσους με τη χάρη και το έλεος του Θεού τη ζήσαμε. Ολόκληρο τον Χριστό ως πίστη και ζωή παρελάβομαι και ολόκληρο τον Χριστό πρέπει να τον παραδώσουμε κατά την Κύτα Παρουσία. Γι' αυτό, εάν δεν παραλάβουμε ολόκληρο τον Χριστό ή κυρίως δεν θέλουμε να μεταδώσουμε ανώθευστο, ακέραιο, ολόκληρο τον Χριστό, τότε είμαστε οι λύκοι τους οποίους ορίζει και προσδιορίζει ο Απόστολος Παύλος στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων. Η λύκη βαρύς δεν είναι έξω φενερχόμενη ερετική.
κατά κανόνα είναι ενδόθεν της Εκκλησίας και στα εντός της Εκκλησίας εμφανιζόμενο. Ο κειμένας, είτε επίσκοπος είτε πρεσβύτερος, μπορεί δυστυχώς να καταντήσει ή να καταντήσουμε λύκη. Σε αυτό το πνευματικό πλαίσιο εντάχθηκε από την νεότητά του και αυτή την πορεία ακολούθησε και ο τιμόμενος απόψε μεγάλος πνευματικός πατέρας, όχι ο Φιλόθεος Δευλάκος. Δικός του πνευματικός πατέρας και αναγεννητής του εν Χριστώ και δια του Ευαγγελίου, υπήρξε ο επίσης αγιοπατερικά αναγεννημένος Άγιος Νεκτάριος. Ήταν ο αποστολικός διδάσκαλός του στην πίστη και ο οδηγός του στην εν Χριστώ ζωή. Αυτό το διακηρύσει δια πολλών ο πατήρ Φιλόθεος και δεν θα επαναλάβω τα λόγια του τώρα. Η σχέση του πατρός Φιλοθέου με τον μακαριστό γεροντά του δεν διέκοψε ο πατήρ Φιλόθεος ποτέ. Το παράδειγμα του αγιασμένου γεροντά του τον οδηγούσε σε όλη τη μακρά πορεία του. Μιμήθηκε τις αρετές του Αγίου Νεκταρίου και που αγωνίστηκε και αυτός να αποκτήσει παραλείπω τα πορεία. Προσέχει μόνο, από τις βραχύτατες εκείνες στιγμές εγνώρισα και κατενόησα την ολόψυχη, την ολοκάρδια, την ολόθερμη και τέλεια αγάπη την οποία είχε ο πνευματικός μου πατήρ, ο Άγιος Νεκτάριος, προς τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστό, την πηγή της αγάπης. Σε αυτό το θεμέλιο οικοδομήθηκε η μεταξύ πατρός Φιλοθέου και Αγίου Νεκταρίου σχέση. Η γλυκή αγάπη και ο βαστήρης ο σεβασμός του πατρός Φιλοθέου προς τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Νεκτάριο, φανερώθηκε ιδιαίτερα όταν ο πατήρ Φιλόθεος υποστήριξε την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία εμπολέμησε με δαιμονικό πάθος η μοναχή του γυναικείου ησυχαστηρίου Αναλύσεως Κοζάνης Μαγδαληνή. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν επίμαχες πράξεις στο έργο του Αγίου Νεκταρίου περί Οικουμενικών Συνόδων. Η Μαγδαληνή ευρίσκει 80 κατηγορίες κατά του Αγίου Νεκταρίου, ύβρις στην ουσία. Με βάση το πρώιμο έργο του περί των συνόδων που έγραψε το 1892 σε ηλικία 46 ετών και με τον τίτλο «Οικουμενικές Σύνοδοι». Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχουν κάποιες επίμαχες φράσεις στο παραπάνω έργο του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος στην κρίσιμη περίοδο των διώξεών του εις την Αλεξάνδρεια, στηριζόμενος μόνο στην ιστορία του Κωνσταντίνου Παπαλιοπούλου, δεν είναι άψογος και καλός γνώστης των θεολογικών θεμάτων ο Παπαλιγόπουλος. Ο Παπαλιγόπουλος υπεστήριξε λοιπόν παρόμοιες απόψεις και ο Άγιος Νεκτάριος τις επανέλαβε τις ελεγχόμενες και προβληματικές θέσεις του, διαφράττοντας σοβαρό επιστημονικό λάθος. Στόχος του όμως ήταν να καρτηριάσει τις καταχρήσεις του μοναστικού περιβάλλοντος και των προσκυνούντων της Ιερές Εικόνες, αλλά είναι γεγονός ότι υπέπεσε σε ιστορικά λάθη. Βέβαια, παρακαλώ, ακούστε με σε αυτό το σημείο. Πρέπει να λεχθεί ότι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι δεν είναι αγάλματα, στατικά και αμετακίνητα. Το σημαντικότερο δεν είναι αλάθητοι και μάλιστα σε ιστορικά και επιστημονικά θέματα που είναι υπόθεση καταρχάς της διανοίας και όχι της φωτισμένης καρδίας και του υγειασμένου νου. Οι Άγιοι είναι απλανείς οδηγοί στην αλήθεια, αλλά όχι αλάθητοι. Άλλωστε ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι το σφάλι είναι ανθρώπινο, το επαναλαμβάνει. Αλλά το εμένει εις την αμαρτία είναι δαιμονικό. Και οι Άγιοι δεν εμένουν στα σφάλματά τους οποιασδήποτε πίστε. Άλλωστε το 1902 ο Άγιος, ο πατήρ Φιλόθεος, καλά λέγω, δημοσίευσε στο περιοδικό Αναμόρφωση τη μελέτη του «Μελέτη περί των Αγίων Εικόνων» με ορθόδοξες καθόλου πατερικές απόψεις. Με αυτόν τον τρόπο διόρθωσε και ανέρεσε τις παλαιές του θέσεις. Ο πατήρ Φιλόθεος δεν άφησε το πνευματικό του πατέρα ανυπεράσπιστο. Δεν έγραψε βέβαια κάποιο ειδικό επιστημονικό έργο, αλλά ακολουθώντας μέθοδο ποιμαντική
απαντά σχετικά με το θέμα αυτό σε επιστολές πνευματικών του τέκνων. Ο πατήρ Φιλόθεος επιμένει στα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου, του αγιωτέρου των ανθρώπων, όπως λέει, που γίνονται και σε νεοημερολογίτες, καυτηριάζει δε τον θόνο της Αγιωμάχου Μοναχής. Στο βάθος ήταν διένεξη μεταξύ παλαιοημερολογητών και νεοημερολογητών, ή μάλλον οργανωμένη επίθεση των παλαιοημερολογητών που πήραν, επιτρέψτε μου τη βάση, την φράση και πήραν βάρνα όλη την Εκκλησία που για διαφόρους λόγους ακολουθούσε το νέο ημερολόγιο. Είναι τεράστιο θέμα, δεν θα το πω. Κυρίως όμως ο πατήρ Φιλόθεος επικαλείται τις προσωπικές του εμπειρίες κοντά στον Άγιο Γεροντά. Η Εκκλησία που ανήγειρε ο Άγιος είχε πολλές εικόνες, λέει, τις οποίες ασπαζόταν με ευλάβεια και με δάκρυα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αγάλματα οι άλλοι, αλλά έχουν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος την δύναμη να μετανοούν και να επανέρχονται στην οδό της Ορθοδοξίας, την οποία μόνο διανοητικά σε κάποιο σημείο έδειξε για ορισμένους συγκεκριμένους λόγους ο Άγιος Νεκτάριος. Και πάνω απ' όλα, όπως θα διαβάσετε, πιστεύω ότι αυτό θα διανοηθεί, ένα βιβλιαράκι που έχουμε μέσα και ο πατήρ Θεόδωρος, ο κύριος και Μετζεντζίδης και η ταπεινότητά μου, έχουμε αναφορές στον Άγιο Νεκτάριο, σκόπιμα ασχολήθηκα με την ουσία της αγιότητας. Δεν τιμάμαι κάποιον επειδή κάποιοι τον εγκομιάζουν, ακόμη και επίσκοποι, ακόμη και τοπικές σύνοδοι, αλλά τον τιμάμε όταν οι εγκομιασμοί μας στηρίζονται στην φανέρωση της αγιότητας εκ μέρους του Θεού. Πού καμάρτυρο να πείσει με αυτόν ο Θεός. Μπορεί εγώ να λέγω πολλά πράγματα και να εγκομιάζω κάποιον. Η γνώμη μου δεν έχει βαρύτητα εάν δεν στηρίζεται στις αποκαλύψεις, στις φανερώσεις που είναι τα λείψανα με την εμποδία και κυρίως τα θαύματα τους. Άγιος που δεν θαυματουργεί, λέμε στην Κέρκυρα, δεν δοξολογέται. Το όλο έργο, οι λόγοι, οι πράξεις και τα κείμενα του Πατρός Φιλοθέου δείχνουν ότι δεν έπαψε ποτέ να σέβεται, να τιμά και να ακολουθεί την διωτή του πνευματικού του Πατέρα, του Αγίου Νεκταρίου, ως και των άλλων Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που ήσαν τα μόνιμα πρότυπά του. Γι' αυτό, πολύ σωστά ο αδελφός και συναγωνιστής ο πατήρ Θεόδωρος ετώνησε στην εποχή εκείνη, τι θα έλεγε σήμερα πατήρ Θεόδωρος, ο πατήρ Φιλόθεος, ετώνησε ο πατήρ Θεόδωρος τον αντιαιρετικό και αντιοικουμενιστικό αγώνα του πατρός Φιλοθέου. Οι Άγιοι όλων των αιώνων είναι ουρανοδρόμοι οδηγοί και η αληθινή ηγέτευος. Η Ορθοδοξία ως η Εκκλησία του Χριστού είναι αδιανόητη χωρίς πάντους, χωρίς πατέρες και μητέρες εν Χριστώ, που οδηγούν στην εν Χριστώ αναγέννηση τα πνευματικά του στέκια. Συγχωρήστε με, σεβασμιότατε, βάζω βαθιά μετάνοια και ξέρετε όλη την αγάπη και το σεβασμό μου στον Επίσκοπο, που πρέπει να είναι το Ορθόδοξο κέντρο της τοπικής Εκκλησίας. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι ο επισκοπικός βαθμός που πρέπει να χαρακτηρίζει τον επίσκοπο, σαν να γίνεται από συνταγματάρχης υποστράτης. Αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τον επίσκοπο είναι ο αγώνας για την συνέχεια, όχι συντήρηση, για την συνέχεια της Ορθοδοξίας, χωρίς την οποία δεν σώζεται ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο κόσμος. Ο πατήρ Φιλόθεος, ο όσιος πατήρ Φιλόθεος Δερβάκος, είναι ανάστημα πατερικό και πνευματικός πατέρας. Το πατερικό φρόνημά του αποδεικνύουν πρώτον η προφητική, αποστολική και πατερική συνείδησή του. Δεύτερον, οι αγώνες και η ομολογία του για την Ορθοδοξία. Και τρίτον, η προφητική του παρουσία και μαρτυρία. Να έχουμε την ευχή. Με τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Παρουσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο Πόπα Αθανασίου, να απευθύνει χαιρετισμό. Μεταφέρω τα πατρικά σας
ευχάς και ευλογίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, εις την απόψινή σύναξη, την αφιερωμένη εις τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, εις Πάλου. Επιτρέψετε μου, σεβασμιότατοι και αγαπητοί αδελφοί, δύο λόγια μόνο. Υξιώθη στα φοιτητικά μου χρόνια να γνωρίσω στην Πάρο, στην Ιερά Μονή Θαξανών, τον αείμνηστο γέροντα. Και ακόμα περισσότερο καταθέτω εις την ομίγυρη ότι από τον αείμνηστο πατέρα μου, αξιωματικών του βασιλικού ναυτικού, να κατέχω ορισμένες επιστολές του γέροντος Φιλοθέου και μάλιστα τέσσερις από αυτές έχουν δημοσιευθεί εις το περιοδικό Παριανά του καθηγητού κ. Νικολάου Λιπράντη. Μέσα από τις επιστολές αυτές, αλλά και από την όλη διωτή του πατρός Φιλοθέου, διακρίνεται πρώτον το φιλοκαλικό του ήθος. Είναι συνεχιστής αυτού του φιλοκαλικού ήθους στα νεότερα χρόνια στην Ελλάδα. Δεύτερον, διακρίνεται δια την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, τον φιλάνθρωπο. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι στόχος του ήταν πτερώσε ψυχή, αρπάσε κόσμο και δούλε Θεό. Υπέρχουσε 100 νέους που ήταν έτοιμοι εις θάνατο να καταδικαστούν στα χρόνια της κατοχής, ο πατήρ Φιλόθεος τους έδωσε. Και επί 3,5 χρόνια 1.500 μερίδες φαγητό έδινε στους πτωχούς. Άριστος καθοδηγητής, εξομολόγος, κήρυκας, νέος όσιος της Εκκλησίας μας. Την ευχή του. Επιτρέψατε μου, καθώς ο πατήρ Χρυσόστομος ανέφερε προσωπική του εμπειρία, να αναφέρω μία παρομοία προσωπική εμπειρία την οποία αναφέρει ο Άγιος Γλυφάδας. Δεν ανεγνώσαμε τα μηνύματα των αρχιερέων, διότι είναι ευχαριστίες για την διοργάνωση και ευχές να έχει αισία έκβαση. Αλλά ο Άγιος Γλυφάδας καταθέτει μία προσωπική εμπειρία, επιτρέψατε μου, είναι σύντομη, σας την αναγνώσω. Επί τούτης καταθέτωμαν, λέγει ο Σεβασμιότητος, και στην ημετέραν αγάπη την εκ των πνευματικών συναναστροφών δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως ως λαϊκός και ως κληρικός της εμείς ελαχιστότητος μετά του αειμνήστου πατρός, του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου. Προσωπικήν ωφέλειαν είναι και εις πλήστες όσες ψυχάς αγιοπνευματικός ο χαριτόβλητος γέρον εδόρισεν. Προσευχόμεθα, καταλήγει ο Σεβασμιότητος Γλυφάδας, συντόμως να ειδόμεν εις τας δέλτους της αγιοτάτης ημών Εκκλησίας την αγιοκατάταξη του πολυσεβάστου οσίου γέροντος Φιλοθέου, ώστε ού μόνον το στερέωμα των νοητών αστέρων λάμψει έτη φεδρότερων, αλλά και οι αγωνιζόμενοι πιστοί να αγάπονται και να εφραίνονται επί τη ιερά αυτού μνήμη και τη προς Θεόν ταχύα παρησία και αναφοράν αυτού. Θα καλέσουμε στο βήμα τον Σεβασμιότατο Πυραιός να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, τεφιλέστατε, ανασυλλογιότατε εκπρόσωποι του Μακαριωτάτου μας, πατέρες, αδελφοί και αδελφές συγκυρίου, θα ήθελα να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στην περίτιμο κυρία Πρόεδρο του Χριστιανικού Ομίλου που διοργανώνει την απόψινή εσπερίδα, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο και βέβαια στο μέντορα και ποδηγέτη του όλου έργου, η μάσα Νότια Μητροπολίτα Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριε και κύριε Σεραφείμ. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς εισηγητάς και να πω ταπεινά ότι Όσιος και Θεοφόρος Φιλόθεος Ζερβάκος είναι μια ζώση απάντησης του αιωνίου Θεού στις βλασφημίες που ακούγονται κατά καιρούς
εναντίον της ομιλίας ημών πίστεως και της αγιωτάτησης Εκκλησίας, με πρόσφατη την κακότροπη βλασφημία περί δήθεν ασθενείας της Εκκλησίας μας. Διότι από μια ασθενή κατάσταση δεν είναι δυνατόν να αναβλασταίνουν τέτοιοι ευώδεις και θεοφιλείς καρποί και άνθη ουράνια, μυρίπνοα του Παραδείσου, όπως ο Όσιος και Θεοφόρος Φιλόθεος Δερβάτος. Όποιος έχει την ιδιαιτάτη τιμή και ευλογία να ασπαστεί τα χαριτόβλητα λείψανά, τα πάλευκα, τα ευωδιάζοντα στο ησυχαστήριο των θραψανών, μπορεί η δίης όμαση να διαπιστώσει του λόγου του αληθές. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της πανερέσεως του οικουμενισμού, που επιχειρείται η απομείωση της ορθοδόξου αληθείας της άπαξ, της αγίης παραδεδομένης πίστεως, Όσιος Φιλόθεος είναι μια δυνατή διακήρυξη επιστροφής και μετανοίας προς όλους μας. Και ταπεινή μου πρόταση θα είναι να εξητήσουμε πάντες την αγιοκατάταξη του Οσίου Ανδρός, διότι θα είναι μια απάντηση ουσιώδης στην καθημερινή απαξίωση των ιερών και των οσίων. Και βέβαια αυτή η αγιοκατάταξη νομίζω ότι μπορεί ευκολότερο να προέλθει διευνοεί τους λόγους από την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, διότι έχουμε την ευλογία να διακρατώμε τη σαμωμή του πίστεως ακόμη. Ευχαριστώ. Της Ιεράς Μονής Λογοπάντας, ο μακαριστός γέροντας Φιλόθεος, υπήρξε, όπως ήδη αναφέρθηκε, πίτορ της Ιεράς Γυναικείας Μονής Θαψανών. Έχουμε την τιμή να ακούσουμε σε λίγο μήνυμα το οποίο μας απέστειλε η γερόντισσα της Μονής, το οποίο θα παρακαλέσω να μας διαβάσει η θεολόγος, η κυρία Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι η Γενική Γραμματεύς του Ομίλου που οργανώνει την απόψινή εκδήλωση. Θαψανών Πάρου, μοναχής Νεκταρίας Κρητού. Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ελεημότατοι κύριοι καθηγητές, θεοφιλές ακροατήριων. Καθώς οι ολόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας αδυνατούμε να παρευρεθούμε στην εκδήλωση του Χριστιανικού σας ομίλου, αφιερωμένης στον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάχο, ιδρυτή του Ιερού μας Ησυχαστηρίου, δια του παρόντος, ταπεινά και ευπρόσινα χαιρετίζουμε την εκδήλωσή σας. Σε έναν κόσμο που λοιμώνει πνευματικά, όπου παραθεωρούνται και περιφρονούνται οι πνευματικές αξίες, εκδηλώσεις όπως η δική σας αποτελούν στιγμές αναψυχής και οάσεις γνησίας πνευματικής τροφής. Η προβολή φωτεινών μορφών, όπως είναι ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάχος, έχει πολλά να διδάξει και να εμπνεύσει όλους μας και ειδικά τους νεοτέρους. Ο Σεβαστός Ηγούμενος, επί μία πεντηκονταετία, 1930 έως 1980, της Σεβασμίας και Παλεφάτου Ιεράς Μονής Λογοπάντας Πάρου, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάχος, υπήρξε κατά κοινή νομολογία μία ουσιακή προσωπικότητα που δια της πλουσίας εκκλησιαστικής του διακονίας κατήργασε το στερέωμα όχι μόνο της τοπικής εκκλησίας της Παροναξίας, αλλά και της εγκατικής εκκλησίας ευρύτερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 20ου αιώνα, 1912 έως 1980. Υπήρξε κατανοητικός λειτουργός των δύο μυστηρίων, άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής και όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε, συνθέτης χερουβικών ύμνων. Έξοχος ψάλτης, δεινός εκκλησιαστικός ρήτορας, ακαταπόλυτος συγγραφέας επικοδομητικών άρθρων και επιστολογράφος χιλιάδων παραμυθιτικών και ενθετικών επιστολών. Ανήγειε περισσότερους από 12 ιερούς ναούς και 2 ιερούς παρθενώνες, όμως το κύριο σημείο της προσφοράς του
ήταν η απαράμιλη άσκηση του έργου της πνευματικής πατρότητας. Μέρημνά του και διακαής κόπος του ήταν η δια του κηρύγματος της μετανοίας και δια της χάριτος του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, επιστροφή και σωτηρία των πιστών. Φέτος, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 130 χρόνων από τη γέννησή του, η Αθήνα τιμά την μνήμη του και ενθυμείται την προσφορά του. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τους δεσμούς του Οσίου Πατρός με την ιστορική πόλη των Αθηνών. Θα περιοριστούμε να υπενθυμίσουμε τα πρώτα του έντονα εκκλησιαστικά βιώματα στο αναλόγιο του Αγίου Ελισαίου, δίπλα στον διδάσκαλό του της Ξαλτικής, κορυφαίο λογοτέχνη Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, κατά τις αγρυπνίες του Αγίου Νικολάου Κλανά. Θα τον δούμε να σκύβει στο πετραχύλι του Αγίου Νεκταρίου, διευθυντού τότε της Ριζαρίου, και να παίρνει την ευχή του για τον δύσβατο δρόμο της μοναχικής πολιτείας και να ακούει την πρόρησή του ότι ο τόπος της εγκαταβιώσεώς του δεν θα είναι το Άγιον Όρος, όπως εκείνος επιθυμούσε, αλλά η Ιερά Μονή της Λογοβάρδας Πάρου. Θα τον παρακολουθήσουμε να ξεκινά από τον Πειραιά στις 8 Μαΐλιου 1907 για τη μεγάλη περιπέτεια της αυτοθυσίας και της αγιότητος. Θα ακούσουμε τις ιαρχές του λαού, άξιος, κατά την ώρα της χειροτονίας του στο υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης, τον Απρίλιο του 1912, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλασαρού στην Πλάκα. Κάνοντας την Αθήνα, σταθμό των ιεραποστολικών του περιοδιών, θα επιστρέφει περιοδικά σε αυτήν τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο για να κηρύξει και εξομολογήσει τον ευσεβή λαό της. Για όλα αυτά που συνδέουν τον πατέρα Φιλόθεο με τον κλεινό Νάστη, μας χαροποιεί και εφραίνει το γεγονός πως σήμερα η Αθήνα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, αποδίδει την ευγνωμοσύνη της σε εκείνον που ποικιλοτρόπως την ευεργέτησε. Ήδη μιλώντας για τον πατέρα Φιλόθεο, δεν αρκεί να τον χαρακτηρίζουμε μόνο ως ένα όσιο ασκητή που διέκρεψε στο έργο της πνευματικής πατρότητας, αλλά ως ένα άγιο της Εκκλησίας και να προσευχόμαστε σε εκείνον που έλαβε την χάρη της θαυματουργίας. Από τις θέσεως αυτής, με τα πάσης υπευθυνότητος, διακηρύσουμε τα μεγάλα θαύματα του Αγίου σε πολλά μέρη της Ελλάδος, θεραπεύοντας καρκινοπαθείς και άλλους έχοντας ανίαρες ασθένειες, οι οποίοι έκτοτε απολαμβάνουν πλήρη υγεία, ομολογώντας την θαυματουργία του Αγίου. Κλείνοντας, θα θέλαμε να συγχαρούμε εγκαρδίως τους διοργανωτές, οι οποίοι κοπίασαν για την προβολή μιας τόσο μεγάλης αγιοπατερικής μορφής και να ευχηθούμε στους ευλαβείς ακροατές, πλουσίαν και μεγίστην την ωφέλεια διαπρεσβειών του Αγίου. Ο Άγιος Φιλόθεος, με την αταλάβητη πορεία του προς τον Θεό, το μακάριο νοσιακόν τέλος και την πληκτή των θαυμάτων, να ευλογεί ένα έπιστον εξημών, οι οποίοι ζητούμε τις θεοποιηθείς του ευχές ως πηγή ελπίδος, στηριχμού και παρακλήσεως στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Την ευχή του να έχουμε αμήν, μετά τιμής και ταπεινών ευχών, μοναχή Νεκταρία. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γεώργιο Ναταλινό, τον καθηγητή, καθώς πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού προς το τέλος της παρούσης συνάξεως, μνήμης για τον μακαριστό γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκου. Θα κάνετε 5 λεπτά υπομονή για να σας πω μερικά πράγματα. Το ένα είναι μια ανακοίνωση, την οποία έχω εδώ. Η Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοκρατικού Αγώνα ΣΦΕΒΑ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοκρατικού Αγώνα ΠΑΣΥΒΑ προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν την ερχομένη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινοπολιτών που είναι στην οδό Σούσου και Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στάση Μετρό, με θέμα 1914-2014, 100 χρόνια από τον αυτονομιακό αγώνα της Βορείου Επίρου και 1994-2014, 20 χρόνια από την κίνηση του Μετροπολίτου Σεβαστιανού.
Ο μηχητής θα είναι ο Σεβασμιότυπος Μητροπολίτης Δρυμοπόλος Πογωνιανής και Χωρίτσης κύριος Ανδρέας. Την ερχομένη Κυριακή λοιπόν στις 5.30 το απόγευμα το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινοπολιτών. Να ευχαριστήσουμε τους επωνύμους και τους ανωνύμους που ετοίμησαν την απόψινή εκδήλωση του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Είναι πολλές οι παρουσίες καθηγητών πανεπιστημίου, ανωτάτων δικαστικών και στρατιωτικών και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί θα αδικήσω κάποιους εάν άθελά μου ξεχάσω τα ονόματά τους να τα αναφέρω. Ευχαριστούμε όλους επωνύμους και ανωνύμους. Ευχαριστούμε τη φοροδία, την Βυζαντινή φοροδία του κυρίου Γεωργίου Κακουλίδη του Πρωτοξάλτου. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς και όλους τους υπευθύνους του Πολεμικού Μουσείου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως σεβασμιότητα Άγια Πειραιώς στην Πειραϊκή Εκκλησία για την αναμετάδοση. Καθώς θα βγαίνουμε έξω, υπάρχει μια ευλογία την οποία μπορείτε να πάρετε από τις δύο πλευρές της εφούσης. Κλείνοντας, θα παρακαλούσαμε να ψάλλουμε όλοι μαζί το Χριστός για να σε δοξάσετε καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και να πάμε στο καλό. Χριστόγεννατε δοξάσατε Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε Χριστός επί γης υψώθητε άσατε τον Κύριο και σύντομα να χαρούμε για την επίσημη αγιοκατάταξή του.